Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην τηλεόραση του Άστρα ζωντανά και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα, που ξεκινά για τη δική σας αναλυτική ενημέρωση τις επόμενες 2 ώρες για όλα τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Μαζί και σήμερα, όπως κάθε μεσημέρι, θα δούμε τι γίνεται, τι συμβαίνει στη Θεσσαλία, τι γίνεται, τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα έχουμε Παρασκευή 9 Ιουνίου και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς διαμορφώνεται κεντρικά η επικαιρότητα μέσα από τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, αποσύρεται από την εκλογική μάχη ο μέχρι πρώτην ως υποψήφιος βουλευτής στην Εύβοια, Σπύρος Πνευματικός, ως αποτέλεσμα των χθεσινών του δηλώσεων αλλά και του άλλου που ακολούθησε. Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στην ΕΔΙΠΣΟ, ανακοίνωσε ότι ο Σπύρος Πνευματικός τίθεται εκτός εκλογικού αγώνα και ότι θα παραιτηθεί και θα παραδώσει την έδρα του αν εκλεγεί. Ένα πράγμα δεν πρόκειται να διαπραγματευτώ: την καθολική πρόσβαση του κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως σε ποιο στάδιο βρίσκεται, στην καλύτερη θεραπεία που μπορεί να προσφέρει το ΕΣΥ, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο καθηγητής ορθοπαιδικής στο ΕΚΠΑ και διευθυντής της ΓΑΜΑ Πανεπιστημιακής Κλινικής στο νοσοκομείο ΚΑΤ περιέγραψε σε ραδιοφωνική εκπομπή χθες το πρωί περίπου ως οικονομικά ασύμφορο το να ξοδεύονται λεφτά για τους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μία γραμμή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα. Τα όσα σοκαριστικά βίωσε το βράδυ της Τετάρτης στον Κορυδαλό, λίγα δευτερόλεπτα μετά τη διπλή εκτέλεση 2 ανδρών, περιέγραψε αυτό της μάρτυρας. Όπως είπε η γυναίκα, είδε τη διαφυγή των δραστών. Επίσης αναφέρθηκε στα όσα είδε μετά τη διαφυγή και τη σύζυγο του ενός εκ των 2 θυμάτων και τα παιδιά του να παρακολουθούν σοκαρισμένοι από τον μπαλκόνι όσα είχαν συμβεί και να κλαίνε. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, το περιστατικό συνέβη στις 11:20, όταν πέρασε ένα μαύρο τζιπ από το οποίο οι δράστες άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ εναντίον 2 ανδρών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν τον ένα νεκρό μέσα σε γιοταχή αυτοκίνητο μάρκας Mercedes, γαζωμένο από σφαίρες. Σοβαρό επεισόδιο στο τμήμα επειγόντων περιστατικών έλαβε χώρα στο νοσοκομείο Αιγείου. Ασθενής που μετέβη στο νοσοκομείο σε κατάσταση αλλοφροσύνης επιτέθηκε με μανία σε 2 γιατρούς αλλά και ασθενείς που ήταν παρόντες. Πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρξε τραυματισμός ενός τραυματιοφορέα που έσπασε το χέρι του εν ώρα συμπλοκής και κλήθηκε να παρέμβει η αστυνομία. Ο ασθενής συνελήφθη, όμως την επόμενη μέρα συγγενείς του πήγαν και πάλι στο νοσοκομείο με απειλητικές διαθέσεις, διαμαρτυρόμενοι για την εμπλοκή της αστυνομίας. Την ένταξη επιπλέον 44.660 νοικοκυριών στο πρόγραμμα ανακυκλώνω αλλάζω συσκευή, τα οποία προέρχονται από την υπάρχουσα λίστα επιλαχόντων, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με τη σημερινή ένταξη των νέων οικοκυριών δίνεται η δυνατότητα σε συνολικά 585.650 δικαιούχους να αντικαταστήσουν τις παλιές ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές τους με νέες ενεργειακά αποδοτικότερες, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 67% όσων έχουν κάνει αίτηση στο πρόγραμμα. Οι νέοι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για την ένταξή τους με την αποστολή προσωπικού μηνύματος στα κινητά τους τηλέφωνα. Ένα νέο περιστατικό κακοποίηση ζώου και συγκεκριμένα γάτα σημειώθηκε στη Θάσο. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φαίνεται ένας άνδρας που φοράει μπλούζα της πολιτικής προστασίας. Αρχικά να δελεάζει τη γάτα με ένα μεζέ ενώ βρίσκεται σε ταβέρνα στη Σκάλα, στο λιμάνι του νησιού. Όταν όμως τον υποψία στο τετράποδο τον πλησιάζει, ο άνδρας βρίσκει την ευκαιρία και χτυπάει τη γάτα στο κεφάλι. Στο βίντεο ακούγονται μάλιστα και οι παριστάμενοι φίλοι του άνδρα που χτύπησε τη γάτα να γελάνε με τη βάρβαρη πράξη του. Λοιπόν, είπαμε Παρασκευή σήμερα, Σαββατοκύριακο έρχεται. Επομένως, πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι προγνώσεις των μετεωρολόγων. Τι καιρό θα έχουμε αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.
Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα στη Θεσσαλία και να αρχίσουμε να δούμε τι συμβαίνει στη Λάρισα, που δυστυχώς είχαμε μια πραγματική τραγωδία και είναι ο θρήνος απαρηγόρητος στη Λάρισα για το θανάσιμο τραυματισμό μιας κοπέλας, μιας πανέμορφης κοπέλας, μόλις 26 ετών. Έχασε τη ζωή της ακαριέα στην άσφαλτο σε ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα, ένα θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην οδό Τρικάλων. Η 26χρονη ήταν συνεπιβάτης σε μία μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε ένας 25χρονος, όταν ο οδηγός της μηχανής έχασε για άγνωστο λόγο μέχρι αυτή την ώρα, ερευνάται από την τροχέα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα ο ίδιος να τραυματιστεί σοβαρά και η 26χρονη συνοδηγός να χάσει τη ζωή της ακαριέα. Είναι ο θρήνος πολύ μεγάλος. Σήμερα το απόγευμα στις 6.30 οι δικοί της άνθρωποι, η οικογένειά της, συντετριμένοι όλοι, οι συγγενείς, οι φίλοι θα πούν σε αυτή την άτυχη κοπέλα το τελευταίο αντίο. Πραγματικά ένα ακόμη τροχαίο έρχεται να προσταθεί σε αυτή τη μακάβρια λίστα, κυρίως με ανθρώπινες ζωές που χάνονται και μάλιστα σε τόσο πρόωρη, σε τόσο μικρή ηλικία. Πάμε όμως να δούμε πιο αναλυτικά το ρεπορτάζ αυτής της τραγωδίας που έχει ετοιμάσει η Σοφία Κοντοθανάση. Ο δίνει για τον θάνατο της 26χρονης Λαρισαίας Παναγιώτας Πάικου, η οποία σκοτώθηκε χθες το απόγευμα στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Λάρισα και συγκεκριμένα στο τμήμα της περιφερειακής οδού μεταξύ ΔΕΙΑΛ και Τρικάλων. Επενθυμίζεται πως το θηλευρό συμβάν έγινε λίγο μετά τις 9 το βράδυ στο τμήμα της περιφερειακής οδού μεταξύ ΔΕΙΑΛ και Τρικάλων, στο ρεύμα στον κεντρικό κόμβο της Τρικάλων, όταν υπό συνθήκες που διερευνά η τροχιά Λάρισας, μηχανή υψηλού κυβισμού εξετράπη τις πορείες της και ανατράπη. Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της Παναγιώτας Πάικου και ο σοβαρός τραυματισμός ενός άντρα ηλικίας 25 ετών. Εχθές γύρω στις 9 η ώρα το απόγευμα, δεχτήκαμε μία κλήση για μία εκτροπή ενός μιας μοτοσικλέτας. Αμέσως έσπευσαν δύο ασθενοφόρα, η κινητή μονάδα και ένας απλός σταθμός, ένα απλό ασθενοφόρο. Κάτι στη διάρκεια πήγε και άλλο ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβαν την άτυχη γυναίκα η οποία από την πρόσκρουση έχασε τη ζωή της ακαραίως, δεν είχε ζωτικά σημεία την ώρα που ήμασταν εμείς εκεί, και παρέλαβαν και τον νεαρό, ο οποίος έφερε έτσι πολλά κατάγματα σε όλο το κορμί. Ευτυχώς μπόρεσε να διαφύγει τον κίνδυνο και από ό,τι μάθαμε βρίσκεται εκτός κινδύνου αυτή τη στιγμή. Να σημειωθεί ότι εκτός κινδύνου, αλλά πολυτραυματίας με πολλαπλά κατάγματα, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας ο 25χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας. Αυτά τα δυσάρεστα. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με θέματα από τη Μαγνησία. Θα επιστρέψουμε στην επικαιρότητα της Λάρισας σε λίγο. Είναι ο Βασίλης Μπατίδης εδώ για να μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Και σε σένα. Συνεχίζοντας τώρα με αυτά τα τροχαία που σημειώνονται τελευταία και γνωρίζουμε όλοι ότι σημειώνονται συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυξάνονται τότε τα τροχαία. Γι' αυτό χρειάζεται πάντοτε προσοχή. Πάμε σε ένα τροχαίο που είχαμε πριν από εβδομάδες στο Βόλο, που ένα νεαρής ηλικίας πάλι άτομο, θύμα αυτού του τροχαίου, εν ζωή τα κατάφερε ευτυχώς, έχει ακροτηριαστεί όμως. Ακριβώς. Και έχουμε την έκκληση τώρα της οικογένειάς του, ναι, για όποιον έχει δει κάτι. Ναι, είναι ένα τροχαίο το οποίο σημειώθηκε έξω από το κυριοσαστικό κέντρο του Βόλου προς την Αγχέλο και τις Αλικές, όπου ενεπλάκη πριν από λίγο καιρό, όπως είπες, ένα 22χρονο παλικάρι φοιτητής, ο οποίος δυστυχώς είχε ως αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί στο σημείο του αστραγάλου στο πόδι του, καθώς το πόδι του στο πλαίσιο αυτού του τραγικού περιστατικού σφήνωσε μέσα στις λαμαρίνες. Τι έγινε τώρα? Ήταν με τη μοτοσυκλέτα του πίσω από ένα γεωταχύ το οποίο προπορευόταν. Με αποσυνέπεια, όταν επιχείρησε να στρίψει η γυναίκα οδηγός του γεωταχύ προς κάποια κατεύθυνση, να μην προλάβει να αντιδράσει το παλικάρι του 22χρονου με τη μοτοσυκλέτα, να πέσει πάνω στο αυτοκίνητο και όπως είπαμε το πόδι του να εγκλωβιστεί στις λαμαρίνες και να έχει ακροτηριαστεί. Νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας, όπως αντιλαμβάνεστε, ο δικό
της Γολγοθά ανεβαίνει η οικογένειά του. Έχει τους γονείς του που είναι και οι δύο γιατροί, όπως έχουμε πληροφορηθεί, και είναι δίπλα του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπως και όλο το επιτελείο των γιατρών έχει πέσει από πάνω του. Και υπάρχει τώρα μια απεγνωσμένη έκκληση για τον φοιτητή προς όλη την κοινωνία, προς κάθε άνθρωπο που μπορεί να βοηθήσει, να στηρίξει, γενικότερα να βγει νικητής το παιδί αυτό μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο τροχαίο στην οδό Αθηνών, στο ύψος των Αλικών, τόσο από την οικογένεια όσο και από οικογενειακούς φίλους. Και επειδή τώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη ακόμη η έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου αυτού ατυχήματος. Ακριβώς, έχει δει οτιδήποτε. Ναι. Υπάρχουν κενά στο πώς έγινε αυτό το ατύχημα. Να ενημερώσει την τροχιά, να τα προσκομίσει αν υπάρχει κάποιο στοιχείο, οτιδήποτε. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας που έχει ήδη ξεκινήσει, μπορεί να βοηθήσει να διελευκανθεί η υπόθεση πώς ακριβώς έγινε το τροχαίο. Μάλιστα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και πάμε να δούμε τι γίνεται, Βασίλη, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για το οποίο παρεπιπτόντως πρέπει να πούμε ότι επιτέλους, μετά από πολλούς μήνες, έχουμε την ανάδειξη νέου πρίτανη. Ακριβώς, έτσι. Ναι. Ο κύριος Μπιλίνης, πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια για το ακαδημαϊκό μας ίδρυμα, ήταν σχεδόν έτσι ακέφαλο. Πολλά πράγματα. Μήνες. Με τη διαδικασία την προηγούμενη εξαιτίας του νέου νόμου που δεν κατέληξε σε κάποια θετική έκβαση και σε εκλογή. Τώρα έχουμε πρίτανη. Ωστόσο, η δουλειά από ερευνητικές ομάδες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συνεχίζεται ακάθεκτα. Ακριβώς τώρα το ρεπορτάζ που θα δούμε είναι αποκλειστικό ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Άστρα. Έχει κάνει το γύρο της Ελλάδας ως είδηση το τελευταίο διάστημα, καθώς έχουμε τον κύριο Χρήστο Αθανασίου, ο οποίος είναι καθηγητής εντομολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι εξειδικευμένος σε ένα project που αφορά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για μπάρες και chips εντομοπρωτεΐνης που δημιουργεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εκείνος θα ξέρει καλύτερα. Αλλά... Τώρα τα πλάνα. Τα λένε όλα που θα δούμε στη συνέχεια. Ναι, γι' αυτό ακριβώς, ναι. Γελάμε, χαμογελάμε μάλλον. Ναι. Και ξέρεις, αλλά... το θέμα του τελευταίου διαστήματος παγκοσμίως είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με την εντομοφαγία. Υπάρχουν ερευνητικά κέντρα, υπάρχει μια τάση και στην Ευρώπη, υπάρχουν ειδικοί χώροι. Οπότε και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με ένα σπουδαίο project έχει να δώσει. Όταν λέμε μπάρες και τσίπς, τι, οι μπάρες οι γνωστές. Ναι, ακριβώς. Που καταναλώνουν. Ναι, ακριβώς. Γιατί ξεκινά το όλο θέμα να έχει να κάνει με το πώς μπορεί να ενισχυθούν συγκεκριμένα είδη του ζωικού βασιλείου με αυτό το είδος διατροφής που προέρχεται από τα έντομα. Που αλλά έχουν παράλληλα, και μεγάλο ποσοστό πρωτεΐνης, γιατί ναι, αυτό είναι σωστά, που παίρνουν την πρωτεΐνη. Παράλληλα, το όλο θέμα αφορά όμως και στην ανθρώπινη διατροφή. Το πώς δηλαδή σιγά-σιγά μπορεί και ο άνθρωπος να επιλέξει ως ένα είδος διατροφής αυτό που περιγράφουμε. Για να δούμε το ρεπορτάζ, πάμε να το δούμε. Τα είδη από έντομα που έχουν παραχθεί στο Εργαστήριο Εντομολογίας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τον υπεύθυνο καθηγητή και για ανθρώπινη κατανάλωση και για ζωική. Πρόκειται για προϊόντα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, ο κ. Αθανασίου, μιλώντας στον Άστρα, τοποθετήθηκε αναφορικά με μπάρες πρωτεΐνης και τα τσίπς εντόμων. Όπως επισημάνθηκε επιπροσθέτως, το Εργαστήριο Εντομολογίας προμηθεύει με γενετικό υλικό εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής εντομοαλεύρων, τόσο για ζωοτροφές όσο και για ιχθυοτροφές. Ένα από τα projects που έχουμε εδώ, γιατί για αυτό το αντικείμενο που βλέπουμε τώρα είναι αρκετά τα projects, είναι η μαζική παραγωγή, η μαζική εκτροφή εντόμων, τα οποία μέχρι χτες τα είχαμε ως εχθρούς, δηλαδή ήταν σε καλλιέργειες, σε αποθηκευμένα προϊόντα. Και τώρα τι να τα καταπολεμούμε, τα εκτρέφουμε για να τα κάνουμε τροφή για τον άνθρωπο και ζωοτροφές για διάφορα ζώα όπως κοτόπουλα, ψάρια κ.ο.κ. Ότι έχει φτάσει ήδη στη διατροφή του ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για τα τρόφιμα έχει δώσει ήδη το πράσινο φως σε 4 είδη εντόμων, τα οποία εδώ και αρκετό καιρό χρησιμοποιούνται για την κατανάλωση από τον άνθρωπο. Και έχει δώσει για 8 είδη το πράσινο φως για κατανάλωση από τα ζώα. Και μάλιστα το σημαντικό είναι ότι το τελευταίο είδος που πήρε έγκριση πέρυσι ήταν ο μεταξοσκόλικας. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, γιατί είμαστε από τις λίγες περιοχές της Ευρώπης που φτιάχνουμε ακόμα μεταξοσκόλικα. Τα έντομα έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, περισσότερο πρωτεΐνη από αρκετούς άλλους οργανισμούς που χρησιμοποιούμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολύ περισσότερο από πρωτεΐνη. Τα έντομα χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια στην βιομηχανία των φαρμάκων. Φτιάχνουμε αστραξανθίνη, φτιάχνουμε κολχικίνες, φτιάχνουμε χιτοζάνες, διάφορα τέτοια πράγματα. Επίσης, εκτός από την πρωτεΐνη, τα έντομα έχουν ψηλά, καλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες, διάφορες βιταμίνες, πολυακόρεστα, ωμέγα 3, ωμέγα 6 και μάλιστα, για να είμαστε ειλικρινείς, τα κοτόπουλα και τα ψάρια και όλα αυτά, εμείς τα μάθαμε να τρώνε σογιάλευρα. Δεν ξέραν πριν από μερικές δεκαετίες τι είναι τα σογιάλευρα. Αυτά τρώγανε σκουλικάκια, καλή ώρα σαν και αυτά που βλέπουμε εδώ γύρω. Άρα τι κάνουμε, τα ξαναγυρίζουμε εκεί πίσω που ήταν, δηλαδή εκεί που τρώγανε στο κοτέτσι της γιαγιάς μας και τώρα πια έχουν
γίνει σε μαζική εκτροφή όπως ακριβώς και τα έντομα. Το σημαντικό επίσης εδώ είναι να πούμε ότι ήδη υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο και στην Ευρώπη και παγκοσμίως και μάλιστα οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη, άλλο ένα πράγμα στο οποίο η Ευρώπη πρωτοπορεί, γιατί ο κόσμος όλος αυτή τη στιγμή ακολουθεί την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη μαζική εκτροφή των εντόμων για ανθρώπινη κατανάλωση και ζωοτροφές. Γνωστοποιήθηκε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εγκρίνει 8 είδη εντόμων για βρώση από ανθρώπους. Τώρα, κάτι περισσότερο από εμάς είναι βέβαιο ότι γνωρίζουν οι επιστήμονες, Βασίλη, γιατί και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την εκτροφή εντόμων, αλλά για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Ναι, ακριβώς. Με αφορμή λοιπόν την δήλωση που είχαμε, όπως είπαμε, του κυρίου Αθανασίου, ο οποίος μας ξεδίπλωσε τις λεπτομέρειες για το project, πραγματοποιήθηκε το πρωί, μιας και βρεθήκαμε και στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, η μερίδα για το θέμα της εκτροφής εντόμων και τις ιχθυοκαλλιέργειες, όπως είπες. Τις λεπτομέρειες έδωσε συνάδελφος του κυρίου Αθανασίου, καθηγητής, ο οποίος μας είπε και σε ποιο στάδιο βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Πάντως, να τονίσουμε ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διακρίνεται για τα ερευνητικά του πρότυπου. Πάντως, αυτό το συγκεκριμένο είναι ένα πολύ φιλόδοξο project. Ακριβώς. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο που γίνεται σε επίπεδο χώρας. Ναι, ακριβώς. Ξεκινάει αυτό από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ακριβώς το λόγο που λες. Πάμε να το δούμε και αυτό. Η μερίδα με θέμα την εκτροφή εντόμων αλλά και τις ιχθυοκαλλιέργειες πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα των Γεωπονικών Επιστημών το πρωί της Παρασκευής. Πιο ειδικά παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ερευνητικού έργου που αφορά στη χρήση πρωτεΐνης εντόμων και λίπους μικροφυκών. Τέθηκαν επιτάπητος λεπτομέρειες από εξειδικευμένους καθηγητές στο επιστημονικό πεδίο που αφορά συγκεκριμένα είδη ψαριών. Η μερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων υδατοκαλλιέργειες του επιχειρησιακού προγράμματος 2014-20 Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία. Η μερίδα πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην περιοχή του Φυτόκου Βόλου. Η μερίδα αφορά ένα έργο με ακρονίμιο FINAL, το οποίο αναφέρεται σε μια κυκλική οικονομία μεταξύ κλάδων όπως είναι η εκτροφή εντόμων, η καλλιέργεια μικροφυκών και οι ιχθυοκαλλιέργειες. Αφορά στην ουσία πώς μπορούμε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας μέσω βιώσιμων ιχθυοτροφών, οι οποίες προέρχονται από, στις οποίες περιλαμβάνουμε μέσα έντομα, πρωτεΐνες εντόμων και λίπη μικροφυκών, τα οποία πέρα ότι μπορούν να παραχθούν με αηφόρο τρόπο σε σχέση με άλλες συμβατικές πρώτες ύλες, ταυτόχρονα μπορούν να διατηρήσουν και να εξυψώσουν τη διατροφική αξία του ψαριού, του τελικού προϊόντος για τον καταναλωτή. Πάμε τώρα να δούμε και άλλα προγράμματα τα οποία δεν έχουν σταματήσει, Βασίλη, παρά το γεγονός ότι είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Έτσι, υπάρχουν τα προγράμματα που αφορούν πολλές κατοικίες, πολλούς καταναλωτές και να δούμε τι γίνεται με την επιδότηση ηλιακού θερμοσύφωνα τώρα. Ακριβώς, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετό κόσμο. Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, όλους αυτούς τους μήνες αναδείξαμε λεπτομέρειες. Πάντως, τώρα να σημειώσουμε ότι έχουν συνολικά υποβληθεί πάνω από 250.000 αιτήσεις, δείγμα ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Το Υπουργείο Περιβάλλον και Ενέργειας ανακοίνωσε λοιπόν την ένταξη επιπλέον 44.660 νοικοκυριών στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω, Συσκευή, τα οποία προέρχονται από την υπάρχουσα λίστα επιλαχόντων. Με τη σημερινή ένταξη των νέων νοικοκυριών δίνεται δυνατότητα συνολικά σε άνω των 500.000 δικαιούχων να αντικαταστήσουν τις παλιές ενεργοβόρες συσκευές, όπως κλιματιστικά, ψυγεία, καταψύκτες, με νέες ενεργειακά αποδοτικότερες. Και είναι προθεσμία που συνεχίζεται. Σωστά. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, και παράλληλα να σημειώσω, έχουν το περιθώριο και άλλοι ενδιαφερόμενοι να μπουν στο πρόγραμμα. Η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του Εξοικονομώ 2023, να το πούμε και αυτό, καθώς και το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης θα ανοίξουν τη Δευτέρα 12 Ιουνίου και θα παραμείνουν ανοιχτά έως και τη 15η Σεπτεμβρίου. Νέο πρόγραμμα. Νέο αυτό. Πρόγραμμα. Ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Ναι. 2023 που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση κατοικιών. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Τις 250.000 αιτήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω, Θερμοσύμφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεωρούνται αρκετά περισσότεροι από τους δυνητικούς δικαιούχους που χωράνε στον αρχικό προϋπολογισμό των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Πιο ειδικά εδώ και περίπου ένα μήνα από τις 11 Μαΐου, όταν άνοιξε η πλατφόρμα αλλάζοθερμοσύμφωνα.gov.gr, έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από 250.000 αιτήσεις. Αυτό σημαίνει πως υποβάλλονται πάνω από 15.000 αιτήσεις την ημέρα, περίπου 900 αιτήσεις την ώρα. Τρέχουν τα βάουτσερ που ήδη είχαν εγκριθεί από πέρυσι, τα γνωστά βάουτσερ του προγράμματος Αλλάζω Συσκευή, επιδότηση του κράτους. Πολύ σημαντικό, όσοι ακόμα έχουν ενεργά βάουτσερ, μην τα αφήσουν να πάνε χαμένα, γιατί είχε παρατηρηθεί πέρυσι ότι δεν είχαν χρησιμοποιηθεί πολλά από αυτά. Εν αγνία
των δικαιούχων. Και πολλοί από αυτούς δεν ήξεραν πότε λήγουν, αν λήγουν κτλ. Οπότε ας συμβουλευτούν τους λογιστές τους, όσοι δεν έχουν πρόσβαση από μόνοι τους στο τάξη, οι πιο ηλικιωμένοι ή άλλοι που έχουν αναθέσει τους λογιστές τους αυτή τη διαδικασία. Ας τσεκάρουν άμεσα τα βάουτσερ τους που είναι ενεργεία για το πότε λήγουν. Αρχές Ιουλίου λήγουν αυτά που είναι σε ενεργεία τώρα. Πολύ σημαντικό για να μην τα χάσουν. Είναι κρίμα, είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να έχει οικονομηθεί από τον οικαγκυριά. Και παράλληλα, πολύ σημαντικό, το τρέχει το πρόγραμμα Αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα, το οποίο είναι ανοιχτό για αιτήσεις τώρα. Άρα έχουμε πει, κάντε αιτήσεις. Οι δικαιούδοι θα είναι πολλοί. Υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα από το ΕΣΠΑ για να διατεθούν στα νοικοκυριά. Η εξοικονόμηση φτάνει μέχρι 600-700 ευρώ, μεγάλη εξοικονόμηση. Και επιδοτεί την αλλαγή ενεργοβόρου παλιού ηλεκτρικού θερμοσύμφωνα με νέο ηλιακό θερμοσύμφωνα. Άρα μηδενίζουμε τα κόστη θέρμανσης. Σε συνδυασμό με τη μεγάλη επιδότηση που υπάρχει, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και θα εξοικονομηθούν πολλά χρήματα. Συν επιδοτεί και ένα μεγάλο ποσό από την εγκατάσταση. Σε κάποιες περιπτώσεις όλο, σε πιο περίπλοκες εγκατάστασεις θα χρειαστεί κάποια συμμετοχή από τον πελάτη. Άρα προτείνουμε να γίνουν αιτήσεις και στο τέλος επιλέγουν οι καταναλωτές αν θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν αυτή την επιδότηση ή όχι, χωρίς καμία επιβάρηση από μέρους τους. Η πλατφόρμα θα είναι για όλο τον Ιούνιο ανοιχτή. Ενδέχεται να πάρει και παράταση. Αν δεν καλυφθεί το ποσό ή αν παρατηρηθεί ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση κατά το τέλος της προθεσμίας. Παρ' όλα αυτά, συμβουλευτείτε τους λογιστές σας για τις προθεσμίες και κάντε αιτήσεις. Αυτή είναι η συμβουλή μας προς τους καταναλωτές. Η ηλεκτρονική πάντως πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την 3η 20 Ιουνίου 2023 για όλα τα αφημί. Λοιπόν, αυτά με τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κλιματιστικά, γιατί έχουν φτάσει υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και οι ειδικοί συστήνουν να υπάρχει προσοχή αφενός στην αγορά νέων κλιματιστικών, αλλά και όσοι έχουν να τα συντηρήσουν τα κλιματιστικά. Αυτό είναι πολύ βασικό. Είναι πολύ βασικό. Είναι και θέμα υγείας. Έχεις απόλυτο δίκιο για τον αέρα που μπορεί να αναπνέουν, την ανακύκλωση που γίνεται και σε εσωτερικούς χώρους. Είναι συναφές βεβαίως με το θέμα που μόλις παρακολουθήσαμε. Μπορεί να είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού, ωστόσο η είσοδος στο θέρος έχει σαφέστατα συνδεθεί με τις υψηλές θερμοκρασίες και έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση για κλιματιστικά. Διότι τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήρθαν απότομα οι καύσονες, έγινε το αδιαχώρητο και υπήρχε και πρόβλημα στο να εξυπηρετηθεί πολλοί κόσμος. Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με τις αγορές μέσω διαδικτύου και τι γίνεται με τις τοπικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, μπορούν να εμπιστευθούν τους έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο ή κάτοικοι της πόλης σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, είναι άλλο να αγοράζεις κάτι από την περιοχή Ακριβώς σου και αυτό. Να γνωρίζεις. Να γνωρίζουν τι παίρνουν αυτά. Ποιος θα το εγκαταστήσει, αν τυχόν προκύψει ένα πρόβλημα, να ξέρεις πού να απευθυνθείς. Σωστά. Όταν παραγγέλνεις μέσω διαδικτύου, μετά τρέχα γύρευε. Ακριβώς. Και λοιπόν η προτροπή είναι συγκεκριμένη για να σπέβδουν να κάνουν την αναγκαία συντήρηση του κλιματιστικού, όπως είπες. Και αυτό είναι κάτι που το συστήνουν και οι επαγγελματίες ψυχτικοί στην περιοχή μας. Έχουν μάλιστα σταθεί ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες στο επίμαχο ζήτημα. Είναι σημαντικό για τα νοικοκυριά, για τα σπίτια στην πόλη αλλά και τα εξοχικά. Για να δούμε και αυτό το θέμα. Η είσοδος στο καλοκαίρι έχει ως αποτέλεσμα να έχει ήδη ξεκινήσει συζήτηση για κλιματιστικά και στην πόλη του Βόλου. Όπως επισημαίνουν πάντως έμπειροι στον χώρο των κλιματιστικών, αναγκαίνεται σε κάθε περίπτωση η καλή συντήρηση. Όσο πιάνουν οι ζέστες, η χρήση των κλιματιστικών γίνεται εντονότερη, η απέτηση για ψύξη είναι μεγάλη. Φέτος άργησε λίγο το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, τώρα έχουν αρχίσει και πιάνουν οι πρώτες καλές ζέστες. Πολύ σημαντικό είναι οι χρήστες των κλιματιστικών να προχωρήσουν σε συντήρησή τους μετά από πολύ καιρό που δεν δούλεψαν. Έχουν συσσωρέψει σκόνη σίγουρα, στο Βόλο γίνονται καθημερινά έργα, πρέπει απαραίτητα να γίνεται η βασική συντήρηση τουλάχιστον με το χρήστη. Αυτό μπορεί να γίνει με ένα απλό σπρέι που βρίσκουν στα καταστήματά μας και υπάρχει βέβαια η πιο εντατική συντήρηση που προτείνεται κάθε τουλάχιστον ένα χρόνο, η οποία γίνεται σε συνεργασία με κάποιον πιστοποιημένο τεχνικό. Στα καταστήματά μας μπορούν να αντλούν πληροφορίες ή να τους προτείνουμε λύσεις συντήρησης. Απαραίτητο για τον καλό καθαρισμό του κλιματιστικού, για τους μύκητες, για τα βακτήρια, για τη σκόνη. Πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν αλλεργιογόνοι παράγοντες. Η χρήση κλιματιστικού, το οποίο δεν έχει γίνει συντήρηση, βαρύνει αρκετά την ατμόσφαιρα και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα αλλεργίας ή να κάνει πιο έντονη την αλλεργία σε αυτούς που ήδη πάσχουν. Πολύ σημαντικό είναι οι χρήστες, οι καταναλωτές,
να ελέγξουν την παλαιότητα του κλιματιστικού. Τα περισσότερα παλιά κλιματιστικά προτείνεται να αποσύρονται. Πέραν της κατανάλωσης που είναι πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή μπορεί να είναι μέχρι και 5-6 φορές, έχουμε δει και κλιματιστικά παλιά που έχουν 10 φορές μεγαλύτερη κατανάλωση από νέα σύγχρονα inverter κλιματιστικά, άρα προτείνεται η αναβάθμισή τους. Οι τιμές είναι σχετικά χαμηλές, είναι από τα προϊόντα που δεν πήραν σχεδόν καμία αύξηση κατά τη διάρκεια των αυξήσεων που υπήρχαν σε άλλα καταναλωτικά αγαθά. Είναι βατές, υπάρχουν πλάνα δόσεων, υπάρχουν ευκολίες με κάρτα, άρα η απόσβεση θα είναι πολύ γρήγορη και η εξοικονόμηση ενέργειας για το περιβάλλον πολύ σημαντική. Και πολύ μεγάλη είναι και η απόδοση που έχουν. Η απόδοση που έχουν τα καινούργια κλιματιστικά inverter σε σχέση με τα παλιά τεχνολογίες είναι πολύ μεγαλύτερη. Άρα τα νέα, να σημειώσουμε ότι σχεδόν όλα τα νέα κλιματιστικά έχουν ιονισμό, κάποια έχουν αποστήρωση του αέρα, κάποια έχουν και καθαρισμό με ενεργό άνθρακα, πράγμα που σημαίνει ότι παράλληλα καθαρίζουν και τον αέρα. Έχουν πολύ ομαλή ροή αέρα όλα τα σύγχρονα κλιματιστικά, δηλαδή δεν νιώθεις αυτό το αίσθημα ψυχρού κύματος να έρθει κατά πάνω σου και να βαραίνει την ατμόσφαιρα ή να σε ενοχλεί. Οι καταναλωτές πάντως και στην πόλη του Βόλου αναζητούν φθηνές λύσεις σε ό,τι αφορά στον εξοπλισμό τόσο των οικειών στην πόλη όσο και των εξοχικών με κλιματιστικά. Για την αγορά τώρα, οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου είναι ένα ζήτημα που καλείται να διαχειριστεί και να προσαρμοστεί, αλλά για την εμπορική αγορά ένα ακόμη μεγάλο κεφάλαιο που προκαλεί έντονα προβληματισμό πολύ συχνά έχει να κάνει με το παρεμπόριο, Βασίλη. Ακριβώς. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια πληγή για την ελληνική οικονομία σε πανελλαδικό επίπεδο. Κάθε χρόνο, λοιπόν, τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα για το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα με το παρεμπόριο και αυτά προέρχονται και από το Υπουργείο Οικονομικών, βεβαίως, να σημειώσουμε. Τώρα, έχουμε συγχαρητήρια επιστολή ό,τι αφορά στα τοπικά δεδομένα προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας από τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου, την απέστειλε. Για τη συμβολή της, όπως επισημαίνεται, στον περιορισμό του παρεμπορίου στο Βόλο, το οποίο αποτελεί, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Μάστιγα, για τους επιχειρηματίες της πόλης που επομίζονται όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις της άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος. Όπως επισημαίνεται στην επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου, ο Εμπορικός Σύλλογος εκτιμά ιδιαίτερα το ενδιαφέρον της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας για τον περιορισμό της παράνομης εμπορικής δραστηριότητας. Είμαστε βέβαιοι ότι η δράση θα είναι απρόσκοπτη και αποτελεσματική περαιτέρω, λένε, για την εξυγίανση του παρεμπορίου. Και τώρα, λέει, να θυμηθούμε. Για την εξυγίανση του εμπορίου. Του εμπορίου, ναι. Και να θυμηθούμε τώρα, Βασίλη, μάλλον καλύτερα να θυμίσουμε στους γονείς με μικρά παιδιά ένα ακόμη πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη και έχει να κάνει με τους οδοντιάτρους. Ακριβώς. Το έχουμε αναδείξει από το χειμώνα ακόμα, από την αρχή, γιατί είναι σημαντικό. Για πολύ κόσμο, δεχθήκαμε πολλά μηνύματα, πολλά τηλεφωνήματα για να δώσουμε λεπτομέρειες. Μιλάμε για το Dentist Pass. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, δίνουμε λεπτομέρειες για το πότε οι γονείς θα λάβουν την επιδότηση των 40 ευρώ. Είναι σημαντικό. Υπάρχει, λοιπόν, μια συγκεκριμένη λίστα υπηρεσιών από τα οδοντιατρία σε ό,τι αφορά τη στοματική υγιεινή. Πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Οι γονείς πρέπει να προσέχουν γι' αυτό. Ακόμη και ένας προληπτικός έλεγχος που σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται. Ούτως ή άλλως το μότο, θα λέγαμε, της ιατρικής, και είναι σωστό, το προλαμβάνει καλύτερο του θεραπεύει. Αυτό αφορά γενικότερα σε όλα. Και να σημειώσουμε ότι, όπως έχουμε πληροφορηθεί, το Dentist Pass θα διαρκέσει, δηλαδή μπορεί κάποιος να ενταχθεί, να κάνει αίτηση μέχρι τον Οκτώβριο του 2023. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπαμε. Να δούμε και αυτές τις λεπτομέρειες. Από τον Ιούλιο θα μπορούν οι γονείς να λαμβάνουν την προπληρωμένη κάρτα ύψους 40 ευρώ για τον προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο των παιδιών τους. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Dentist Pass των Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης γίνονται εδώ και λίγο περισσότερες από 15 ημέρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα έχουν γίνει τουλάχιστον 95.000 αιτήσεις, αριθμός που κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικός. Υπάρχουν πάντως αρκετοί γονείς που δεν γνωρίζουν ακόμη τις λεπτομέρειες του προγράμματος, καθώς δεν έχουν προχωρήσει οι προωθητικές ενέργειες που σχεδιάζονται, μεταξύ των οποίων και η ενημέρωση στα σχολεία. Κάθε γονιός πάντως που αιτείται για την παροχή του Dentist Pass εγκρίνεται σχεδόν αμέσως και από τον Ιούλιο θα μπορεί να λάβει και την κάρτα με τα χρήματα. Η ισχύς του Pass θα είναι 6 μήνες, διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί το παιδί να πραγματοποιήσει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας, μέχρι και προχθές είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 86.000 αιτήσεις. Ο αριθμός των αιτήσεων ανεβαίνει μέρα με την ημέρα και έχει φτάσει τουλάχιστον τις 95.000. Παράλληλα, έχουν σχεδιαστεί, όπως γίνεται γνωστό, ειδικά φυλάδια που θα μοιραστούν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρέπει να βάλουμε αυτό το λιθαράκι της πρόληψης για τη στοματική υγεία των παιδιών, αρχικά. Περιλαμβάνει εξέταση, οδηγίες στοματικής υγιεινής, καθαρισμό και φθορίωση. Να πούμε ότι η εξέταση είναι πάρα πολύ σημαντική σε ηλικίες 6 έως 12 χρονών.
Η εξέταση είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορεί να βλέπουμε ως γονείς και δαιμόνες ένα πάρα πολύ ωραίο στόμα, όμως μπορεί να κρύβει διάφορα πράγματα, όπως ορθοδοντικές ανομαλίες που θα δημιουργήσουν δυσμορφίες και δυσκολίες στο να διατηρηθεί καλή στοματική υγεία στο μέλλον. Παράλληλα, από την 3η 6 Ιουνίου είναι εφικτή και η υποβολή αιτήσεων μέσω ΚΕΠ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, για όλα τα άφη μη και για υποβολή είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ, ως λήξη υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023. Κάθε δικαιούχος του προγράμματος λαμβάνει μια ψηφιακή χρεωστική κάρτα PAS ύψους 40 ευρώ ανά ωφελούμενο παιδί. Και να κλείσουμε, Βασίλη, με την επίσκεψη του πρέσβη της Κίνας και την υποδοχή του στο Δημαρχείο του Βόλου από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Γιώργο Μουλά. Ακριβώς, ιδιαίτερες στιγμές, κάτι που καταδεικνύει την εξωστρέφεια από πλευράς του Δήμου Βόλου, αλλά και σημαντικό για την πόλη μας. Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δημαρχείο, λοιπόν, έγινε από τον πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας στην Κίνα, συνοδευόμενος από το διπλωματικό ακόλουθο. Και μάλιστα επέδωσαν τόσο ο κύριος Μουλάς όσο και ο γραμματέας του Δήμου, ο κύριος Διαμαντίδης, και αναμνηστικά δώρα. Να σε ευχαριστήσω εσένα για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Και να δούμε εμείς το ρεπορτάζ. Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δημαρχείο του Βόλου στο πλαίσιο της παρουσίας του στην πόλη του Βόλου. Πραγματοποίησε σήμερα ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στη χώρα, Τσιάο Τζουντζέγκ, συνοδευόμενος από το διπλωματικό ακόλουθο υπεύθυνο για την εκπαίδευση, Τιαν Λέι. Τους Κινέζους διπλωμάτες υποδέχθηκαν και καλωσόρισαν στην πόλη, ένεκα της απουσίας του Δημάρχου Βόλου κ. Μπέου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Μουλάς και ο γραμματέας του Δήμου κ. Στέλιος Διαμαντίδης. Τους επέδωσαν μάλιστα και αναμνηστικά δώρα. Η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο κλίμα και οι στιγμές ήταν ιδιαίτερες για όλους όσοι ήταν εκεί. Να επιστρέψουμε τώρα στην επικαιρότητα της Λάρισας και να πάμε να δούμε ένα ακόμη ρεπορτάζ της Σοφίας Κοντοθανάση που έχει να κάνει με το Φεστιβάλ Νέων που ξεκινά από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Ένα φεστιβάλ το οποίο όλοι ευελπιστούν να γίνει θεσμός για την πόλη. Είναι γνωστή η δράση, γνωστές οι δραστηριότητες του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας που είναι η φωνή των νέων στην πόλη της Λάρισας. Τώρα προχωρούν ένα ακόμη βήμα πιο πέρα με αυτό το Φεστιβάλ Νέων που θέλουν να έχει και συνέχεια τα επόμενα χρόνια. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Για ακόμα μια χρονιά, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων διοργάνωνε στην πόλη το Φεστιβάλ Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Ουσιαστικά γίνεται μια προσπάθεια να βγουν οι νέοι στο προσκήνιο, να μιλήσουν για την πόλη, να πάρουν πράγματα στα χέρια τους και να αρχίσουμε να υλοποιούμε όλοι μαζί με ανταλλαγή εμπειριών και βέβαια και με την νεανική ορμή που συνήθως συνέχει τους νέους ανθρώπους, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στην πόλη ένα ρεύμα πια, το οποίο θα αποτυπώνει μια πολύ σοβαρή παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα της νέας γενιάς. Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, Φωτεινή Μισελή, επεσήμανε ότι το φεστιβάλ πλέον έχει γίνει θεσμός για την πόλη. Είναι μια προσπάθεια του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου μας να ανοίξει τις πόρτες του στην τοπική κοινότητα και να συμπεριλάβει όλη την νεολαία, όλους τους νέους πολίτες, όχι μόνο μικρούς, αλλά και μεγαλύτερους. Αυτό γίνεται αντιληπτό από τη μεγάλη συμμετοχή των φορέων της πόλης μας, οι οποίοι είναι πάνω από 20. Μαρτυρώντας ότι η νέα γενιά είναι μια δυναμική ομάδα που αξίζει να την εμπιστευτείς, ένας αξιόλογος συνεργάτης που επιθυμείς να συνδιοργανώνεις μαζί του τέτοιες οργανώσεις, μια κοινότητα που μπορεί να κινητοποιήσει αλλαγές και να βελτιώσει ουσιαστικές παρεμβάσεις στην πόλη μας. Εμείς από την πλευρά μας, σαν Περιφέρεια Θεσσαλίας, στεκόμαστε πάντα αρρωγή σε δράσεις οι οποίες προάγουν τον πολιτισμό στην πόλη μας, δίνουν μια ξεχωριστή νότα στην καθημερινότητά μας. Και πάνω απ' όλα αυτή είναι μια δράση διαφορετική, γιατί νομίζω ότι φέρνει την νεολαία πιο κοντά στα αυτοδιοικητικά δρόμενα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι ποδηλατάδες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το ξέρετε ότι και από την πλευρά της ΔΚΕΛ υπάρχει μια ποδηλατάδα κάθε μήνα. Άρα έχει γίνει, το ποδήλατο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και το στηρίζει ο κόσμος. Οπότε είναι κάτι το οποίο σίγουρα το περιμένει πώς και πώς. Αυτό το τρίτο φεστιβάλ νεολαίας και διαβίου μάθησης που δεν είναι ούτε αυτονόητο ούτε δεδομένο για κανέναν Δήμο στη χώρα, επιβεβαιώνεται ο ηγετικός ρόλος της πόλης μας σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη νεολαία, με τη διαβίου μάθηση και την εκπαίδευση νεογών πολιτών. Και βέβαια τον ηγετικό ρόλο της πόλης ως πόλη μέλος του παγκόσμιου δικτύου της UNESCO, των Learning Cities, αλλά και υποψήφια πόλη φιλική για τα παιδιά της UNICEF. Ο χώρος διεξαγωγής ήταν η κεντρική πλατεία της πόλης, ενώ το πρόγραμμά του φέτος θα είναι γεμάτο από μουσική, κινηματογραφικές προβολές, workshop, ομιλίες καθώς και πολλές εκπλήξεις.
Για τη Λάρισα, αύριο και μεθαύριο θα είναι ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αθλητικές διοργανώσεις, καθώς θα έχουμε τη συνάντηση εκεί πολλών αθλητών από πολλές περιοχές της χώρας, τόσο για αγώνες ενόργανες όσο και για αγώνες κολύμβησης. Ένα ακόμη ζωντανό Σαββατοκυριακό για την πόλη της Λάρισας, με πολύ αθλητισμό, με πολλούς νέους ανθρώπους, και πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέαπολης της Λάρισας πραγματοποιήθηκε από 9 έως και 11 Ιουνίου το Παντελείο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής Ατομικού αλλά και Ομαδικού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία για την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλει και τους ανθρώπους εδώ πέρα του Συλλόγου, οι οποίοι δημιουργούν προοπτικές για το άθλημα που είναι απαραίτητο στην περιοχή μας και είναι εκείνοι οι οποίοι το στηρίζουν. Πάμε χέρι-χέρι, αλλάζουμε το χάρτη στο επίπεδο αυτό του αθλητισμού στην περιοχή μας και στην πόλη μας, με μεγάλα αθλητικά γεγονότα τα οποία πλέον έχουν τα ακούει όλη η Ελλάδα και όχι μόνο. Είναι ένας σημαντικός αγώνας, καθώς είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατηγορίας κορασίδων, μια κατηγορία που είναι ουσιαστικά το μέλλον της ρυθμικής γυμναστικής στην Ελλάδα, καθώς είναι κορίτσια 11 και 12 χρονών. Το θέαμα πιστεύω θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Καλώ όλους τους πολίτες της Λάρισας να βρεθούν στο γήπεδο, να αγκαλιάσουν τη διοργάνωση και να χαρούν αυτό το θέαμα. 200 αθλήτριες είναι ήδη στη Λάρισα για το επόμενο τριήμερο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Λαρισαίων, που χωρίς τη δικιά τους βοήθεια δεν θα μπορούσε να υπάρξει αυτός ο αγώνας. Και θα ήθελα να καλέσω και όλους τους δημότες της Λάρισας να περάσουν από το κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ υψηλό θέμα που αξίζει να το δουν όλοι. Μαζεύονται τόσες αθλήτρες από όλη την Ελλάδα και είναι ό,τι καλύτερο έχει το άθλημά μας αυτή τη αγωνιστική χρονιά, και είναι το μέλλον του αθλήματος. Ωστόσο, αυτό το Σαββατοκύριακο στη Λάρισα θα πραγματοποιηθούν και αγώνες κολύμβησης. Το Σάββατο Κυριακή κολυμβητικοί αγώνες αγωνιστικών κατηγοριών. Μιλάμε για να οι χρόνοι επίσημοι θα καταχωρηθούν στο αρχείο της ΚΟΕ και θα είναι περίπου 200 παιδιά, από 300 παιδιά από 26 σωματεία από όλη την Ελλάδα. Το ανοιχτό κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας, μια σπουδαία δομή την οποία ολοκληρώσαμε με χρηματοδότηση της Περιφέρειας και με βοήθεια του Δήμου στον περιβάλλοντα χώρο και σε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του, και έτσι απέκτησε η πόλη μια Ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα και μια δομή η οποία είναι εξαιρετική και η οποία στηρίζει, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, τον αθλητικό τουρισμό στην πόλη. Προσπαθούμε με όσα μέσα μπορούμε να υποστηρίξουμε τον αθλητικό τουρισμό στη Λάρισα. Τα 21 τα υποκράτεια είναι από τους πιο παλιούς αγώνες, που διασυλλογικοί αγώνες που γίνονται στο Πανελλήνιο. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να τα κάνουμε ακόμα πιο καλύτεροι, να γίνουν πιο καλύτεροι αγώνες, οι συμμετοχές να είναι περισσότεροι, γιατί είναι σε ημερολογιακά, για όσους δεν ξέρουν, είναι ημερολογιακά ένα μήνα περίπου από τους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης. Οι αθλητικές αυτές διοργανώσεις, εκτός από το αθλητικό υπερθέαμα, είναι και μια καλή τονωτική ένεση για την τοπική οικονομία της περιοχής. Για να μεταφερθούμε τώρα στο Νότιο Πύλιο και να δούμε μία ακόμη δράση που είχαμε και φέτος για τον καθαρισμό της ακτογραμμής στη Μιλίνα. Τηλεφωνικά μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μιλίνας, ο κύριος Κώστας Γκουτζίνης, για να μας ενημερώσει για αυτή τη δράση, το αποτέλεσμα αυτής της περιβαλλοντικής δράσης. Κύριε Γκουτζίνη, καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω μια χαρά. Τελειώσαμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι που πια όμως μαζέψαμε το μισό όγκο σκουπιδιών από πέρυσι. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί... Εννοείται. Αρχίζουμε σιγά σιγά και αποκτάμε συνείδηση. Και όχι μόνο μαζέψαμε το μισό όγκο, περπατήσαμε τα διπλάσια χιλιόμετρα. Δηλαδή ξεκινήσαμε σχεδόν από το χόρτο και φτάσαμε μέχρι και το Τρίγερι. Το κάναμε σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Σύλλογο, mm-hmm. με τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων, mm-hmm. και με το Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου.
Πόσες ομάδες δηλαδή εργάστηκαν και κάλυψαν αυτή... Πόσες ομάδες? Ναι. 11 και 2, 13, 14, 15 ομάδες. Σήμερα το πρωί δεν έγινε αυτό? 15 ομάδες δηλαδή, αν ναι, ξεκινήσαμε από τις... μια ομάδα που ξεκίνησα εγώ, ας πούμε, εντάξει. Το πρωί ξεκίνησα κατά τις 6.30 ώρα, πήγαμε κάποιες μακρινές παραλίες. Ναι. Κάποιες δύσκολες πάνω, μακρινές. Ναι. Με το σκάφος. Κάποιες παραλίες που ήταν προσβάσιμες με αυτοκίνητο, τους ήταν, πήραν δύο άλλες ομάδες. Σε γενική γραμμή, δηλαδή, το πιο πολύ, ο πιο πολύς όγκος μεταφέρθηκε με σκάφη. Γιατί δεν είναι προσβάσιμοι σε όλες οι παραλίες και όλες οι ακτές. Ναι, εννοείται. Στις φωτογραφίες τώρα, εκτός από τις μαύρες σακούλες σκουπιδιών που είναι, φαίνονται γεμάτες με απορρίμματα, βλέπουμε και κάποια ογκώδια αντικείμενα. Αυτά τα ανασύρατε από το βυθό? ναι, βρήκαμε ένα γκάδο. Βρήκαμε μια παλιά σπασμένη δεξαμενή. Και το άλλο πρέπει να είναι καπάκι από σπασμένη βάρκα. Ένα καπάκι, η πλώρη από σπασμένη βάρκα. Μάλιστα. Το αποτέλεσμα... Βρήκαμε πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, βρήκαμε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να είναι εκεί. Ναι. Λογικό. Σωστό. Τι δουλειά έχουν εκεί, στο βυθό της θάλασσας, αυτά τα μεγάλα αντικείμενα? Όχι μόνο, όχι στο βυθό, λίγα πράγματα. Ναι. Στο βυθό μπορούσαμε να βγάλουμε πολλά πράγματα. Πού σε ακτή τα βρήκατε, σε ακτή? Σε ακτή και όσα μπορούσαμε από το βυθό, δηλαδή ίσα να γίνουμε μουσικοί. Μάλιστα. Κρατάμε το ένα θετικό ή μάλλον δύο θετικά από αυτή την περιβαλλοντική σας δράση, κύριε Γκουτζίνη. Το ένα ότι στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και φέτος, είχε συμμετοχή και απομακρύνθηκαν σκουπιδιά, ναι. Αλλά ναι. Το δεύτερο, αυτό με το οποίο ξεκινήσατε, ότι φέτος συγκεντρώσατε λιγότερα απορρίμματα από πέρυσι και μάλιστα σε διπλάσια σχεδόν τα μισά στη διπλάσια ακτογραμμή, δηλαδή στα διπλάσια χιλιόμετρα, σχεδόν τα μισά. Μάλιστα. Δηλαδή από ό,τι υπολογίζει ο οδηγός του φορτηγού που τα φόρτωσε, δεν πρέπει να περνάνε τους 3 τόνους. Άρα συμβαίνει... Αυτά πλαστικά τώρα, εντάξει. Συμβαίνει... Δεν είναι μέσα ξύλα και ουρανική ύλη. Πλαστικά. Ναι, εννοείται. Δεν μιλάμε για φερτές ύλες, για ύλες που μπορούν να προέλθουν, ναι, έτσι από τη φύση. Επομένως, διαπιστώνουμε, ναι, ότι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε, γιατί είναι μια δράση που γίνεται τα πολλά τελευταία χρόνια, να προσέχουμε τις ακτές και να προσέχουμε τις θάλασσες, έχει αποτέλεσμα. Φυσικά. Βασικά έχει πλήση συμμετοχή του κόσμου. Δηλαδή σήμερα είχα ομάδες με Ολλανδούς, μια ομάδα με Ολλανδούς, δύο ομάδες με Γερμανούς, μια ομάδα με Εγγλέζους, οι οποίοι άλλοι βρεθήκαν εδώ εντελώς περιστασιακά γιατί κάνουν τουρισμό, άλλοι γιατί κάποιοι φίλοι τους έχουν κάποιο σπίτι εδώ και ήρθαν και αυτοί, γιατί άλλοι, ξέρω εγώ... Ακόμη δηλαδή και τουρίστες που βρέθηκαν αυτές τις μέρες στην περιοχή χωρίς να γνωρίζουν συμμετείχαν, δήλωσαν συμμετοχή. Ναι. Αλβανοί, μάλιστα η Αλβανοί ήταν η ομάδα που βγήκαμε πρώτη, βγήκαμε το πρωί 6.30 ώρα. Μάλιστα. Στις δύο δύσβατες παραλίες, δηλαδή πήγαμε Αλβανούς. Μάλιστα. Δηλαδή και αυτοί μοιάζονται, γιατί αυτοί και αυτοί δεν ζουν, σε άλλο πλανήτη. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια για τη φετινή σας δράση και ελπίζουμε του χρόνου να είναι ακόμη πολύ λιγότερα τα σκουπίδια που θα συγκεντρώσετε μέχρι τη στιγμή που να μην χρειάζεται καθόλου αυτή η δράση. Αυτό ευχαριστώ. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Μακάρι να βγούμε να περπατήσουμε χιλιόμετρα ολόκληρα και σπίτι να έχουμε αποτέλεσμα. Ναι. Ας μας περισσέψουν σακούλες. Και να γυρίσετε με άδειες σακούλες πίσω. Αυτό θα έχει τη μεγαλύτερη αξία. Μπράβο. Ναι, αυτό θέλω να καταλήξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκουτζίνη. Καλή συνέχεια. Παρακαλώ, γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε να δούμε και άλλες ειδήσεις από τη Θεσσαλία και τις Βόρειες Ποράδες. Η Ιωάννα Μπουροπούλου για να μας ενημερώσει. Καλό απόγευμα, Ιωάννα. Με ένα τροχαίο ατύχημα θα ξεκινήσουμε. Σε αυτό είχαμε την εμπλοκή λεωφορείου του ΚΤΕΛ Τρικάλων. Ναι, ακριβώς, Άγιο. Είχαν οι επιβαίνοντες του μεσημεριανού δρομολογίου χθες στο ΚΤΕΛ των Τρικάλων, καθώς το όχημα βγήκε εκτός δρόμου και προκλήθηκε φυσικά πανικός στους επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το λεωφορείο ξεκίνησε από τα Τρίκαλα με προορισμό την Αθήνα και μέσα ήταν
ήταν γεμάτο. Όπως αναφέρουν οι επιβαίνοντες, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος που πιθανότητα που έκανε σαν να έσκαγε το λάστιχο mm-hmm. του αυτοκινήτου και το λεωφορείο έφυγε εκτός δρόμου στα προστατευτικά κυκλειδώματα της Εθνικής Οδού, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Οι επιβαίνοντες είναι όλα καλά, είναι καλά στην υγεία τους και συνέχισαν το ταξίδι τους με λεωφορείο το οποίο διέθεσε το κτέλ της Λαμίας, καθώς ήταν λίγο έξω από τη Λαμία όταν συνέβη το τροχαίο ατύχημα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι όλοι είναι καλά. Τώρα πολλά είναι τα περιστατικά τελευταία με φίδια που σκορπούν πανικό έτσι μέσα στις πόλεις, σε καταστήματα, σε αυλές. Τι γίνεται? Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά περιστατικά, ναι, ακριβώς με φίδια, και είδαμε και το δάγκωμα της 39χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν και σήμερα το πρωί στην περιοχή των δικαστηρίων στα Τρίκαλα, ένα φίδι σκόρπισε τον πανικό καθώς βγήκε από οικόπεδο με χόρτα και το αντιλήφθηκε ένα μικρό παιδάκι το οποίο έπαιζε εκείνη την ώρα και ξεκίνησε να φωνάζει. Φυσικά οι γονείς του πήγαν, το άρπαξαν για να μην το δακώσει, γιατί δεν κατάλαβε ακριβώς το παιδάκι τι ήταν. Mm-hmm. Έτρεξαν και οι περίκοι, ενώ ειδοποίησαν και την πυροσβεστική για να απομακρύνει το φίδι. Αυτό που ζητούν οι κάτοικοι και όλοι οι Δήμοι είναι να καθαρίζονται τουλάχιστον τα ξερά χόρτα από τις πόλεις, ώστε να αποφύγουμε όσο το δυνατόν μπορούμε αυτά τα περιστατικά, τώρα που έχει ανέβει και η θερμοκρασία και κάνουν πιο συχνή την εμφάνιση των φιδιών. Πάμε στις βόρειες Ποράδες, στην εκεί επικαιρότητα, Ιωάννα, και να δούμε δυστυχώς την άσχημη κατάληξη που είχε ένα τροχαίο, λέγαμε και χθες, στη Σκόπελο, με ένα όχημα τύπου γουρούνα, το οποίο οδηγούσε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Τραυματίστηκε, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε να μείνει στη ζωή. Το είχαμε αναφέρει πρώτη από εδώ από την εκπομπή του Άστρα. Τραγικός ήταν ο επίλογος που γράφτηκε στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Σκόπελο, στον επαρχιακό δρόμο Σκοπέλου Τρακίου, στο δρόμο που οδηγεί προς το μοναστήρι του Αγίου Ριγίνου, όταν μία 72χρονη γυναίκα οδηγούσε την γουρούνα, τη μηχανή τύπου γουρούνα, και είδε από το αντίθετο ρεύμα ένα γιο ταχύ φορτηγό το οποίο ρημουλκούσε με τρέιλερ μία βάρκα. Είδε τη βάρκα να αποκολλείται, το τρέιλερ να αποκολλείται από το φορτηγό και να κατευθύνεται προς τα πάνω της. Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας της Σκοπέλου, που εκεί νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό προσπάθησαν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Ήταν όμως σοβαρά τα τραύματα, έτσι, και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της. Ήταν αρχικά να πάει σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Αθήνας, ωστόσο λόγω επιδείνωσης που παρουσίασε η υγεία της αποφάσισαν να τη φέρουν στο νοσοκομείο του Βόλου. Δεν κατέστη όμως αυτό εφικτό, καθώς λίγο μετά τις 4.30 η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο ελικόπτερο στο οποίο μεταφερόταν. Να αναφέρουμε ότι χθες οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Σκοπέλου προχώρησαν στη σύλληψη του 48χρονου οδηγού του γιο ταχύ φορτηγού, ο οποίος όμως αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής της Αγγελίας Πλημελιωδικών Βόλου, ενώ ελήφθη αίμα και από τους δύο οδηγούς για να διαπιστωθεί αν υπήρχε αλκοόλ στον οργανισμό τους. Μάλιστα. Τώρα στο θέμα, στο μεγάλο θέμα με τον Αναγνωστόπουλο και την Καρολάιν, έτσι συνεχίζεται ο Αναγνωστόπουλος να προκαλεί την οικογένεια με διάφορους τρόπους και διαρκώς τα τελευταία 24 ώρα βρίσκεται στην επικαιρότητα, μέχρι και πανελλαδικές έγραψε με θέμα τη βία κατά των γυναικών. Αλλά εδώ υπάρχει μια επιστολή προς τους γονείς της κοπέλας. Τι λέει? Ακριβώς αυτή είναι η επιστολή. Έρχεται σαν δεύτερο στοιχείο σε αυτό που, μετά την παρέτηση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου από κάθε ένδικο μέσο, γιατί ήταν τώρα και η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την γυναικοκτονία της Caroline Crouch, και όπου ζήτησε να σταματήσει να αποσυρθεί και αποσύρθηκε και από τις Πανελλήνες, να πούμε. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος έστειλε μία επιστολή στον πατέρα και στην μητέρα της Caroline Crouch μέσω της μητέρας του, στην οποία επιστολή έγραφε ότι αγαπούσε πάρα πολύ την κόρη τους, ζητούσε να μάθει πώς είναι η κόρη του, η Λιδία, ενώ μέσα σε αυτή την επιστολή εξηγούσε και τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε αυτή την πράξη, λέγοντας μάλιστα ότι δεν φταίει αυτός, φταίνε τα κυκλώματα που τον έχουν εμπλέξει. Ο πατέρας της Caroline, ο David Crouch, προχώρησε σε κάποιες δηλώσεις και ανέφερε ότι δεν πιστεύει τίποτα από αυτά και θεωρεί ότι η παραίτησή του από τη δίκη είναι γιατί ακριβώς αυτά τα κυκλώματα ήταν πολύ κοντά στο να αποκαλυφθούν και δεν ήθελε να έχει μεγαλύτερη ποινή. Μάλιστα. Και τέλος πάμε σε ένα εντελώς έτσι διαφορετικό θέμα, σε μια παράσταση που έχουμε στη Σκόπελο, μια παράσταση πραγματικά που από όσα έχουμε πληροφορηθεί, τα σχόλια που υπάρχουν προκαλεί πολύ γέλιο.
Ακριβώς, έχει ήδη ξεκινήσει από την αίθουσα Τάκης Μόσχος και τη θεατρική ομάδα να παρουσιάζεται το έργο «20 ανοχής» του μοναδικού διδήμου Ρέπα Παπαθανασίου, ένα δίδυμο που έχει προκαλέσει πολλές φορές γέλιο με τις σειρές και με τις ταινίες τους. Τώρα αυτή η παράσταση βρίσκεται στη Σκόπελο μέχρι και την Κυριακή 11 Ιουνίου και προβάλλεται μέσα από το κινηματογράφο του Ορφέα. Όσοι την παρακολούθησαν είπαν ότι προσφέρει πάρα πολύ γέλιο, γέμισε η αίθουσα και έχουμε και τα αποκλειστικά πλάνα από τον συνάδελφό μας τον Νίκο Τζούμα. Σε ευχαριστώ Ιωάννα μου, σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Τι να μου κάνει ο κρέοντας, ίσως να με σκοτώσει, το χρέος μου στον αδερφό το έχω ξεπληρώσει. Ποιον αδερφό, που πρόδωσε το κράτος στους θεούς μας και δεν σεβάστε το λαό. Τους νόμους, τους ναούς μας! Τι δουλειά μπορεί να έχουν τρεις μικροαστοί κληρονόμοι, ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός και ένας οίκος ανοχής, έξωση ή απάτη. Η αίθος Τάκης Μόσχος και η θεατρική ομάδα παρουσιάζει το έργο «Οίκος ενοχής» τον Ρέπα Παπαθανασίου, σκορπίζοντας κύμα γέλιου έως και την Τετάρτη 11 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στην αίθουσα του Ορφέα. Μας κάλεσαν να γελάσουμε, να συζητήσουμε και να ακούσουμε αυτή την ιστορία εξομολόγησης, να γίνουμε ένα με το σκηνικό των αναμνήσεων σε ένα παρατεταμένο φαρσικό παιχνίδι ρυθμού και ανατροπών. Αυτό που έχει σημασία στη ζωή δεν είναι τι μας συμβαίνει, αλλά τι θυμόμαστε και πώς το θυμόμαστε. Η σχέση του νεοέλληνα με το κράτος είναι διαστροφική. Βρίζουμε το κράτος σε κάθε ευκαιρία και ταυτόχρονα περιμένουμε τα πάντα από αυτό. Αυτό το ανήθικο, υποκριτικό, αλλά και αποδεκτό μοντέλο καθημερινής απατεωνιάς της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας σατυρίζει στο έργο τους. Ένα μοντέλο πιο πρόστιχο και από το πραγματικό οίκο ανοχής όπου διαδραματίζεται το έργο. Γιατί, άσχημη μια λύκη! Θεά! Θα κεντήσω πάνω στο αλό του τη σέλα. Τα όργιδα με βάνω! Σιγάρε τέτα, σοπάστε κυρία τέτα. Γιατί μπορεί καλύτερα να λες εσύ. Τα πρόσωπα του έργου, η Μαρία Φλωρούς, η Λία Πέγιο, ο Βαγγέλης Καραμίτζας, ο Κώστας Τσόγιας, η Μαρία Ναγνώστου, η Μάγδα Πατσί, ο Σπύρος Πατσής και η Βάσο Παραπονιάρη. Η σκηνοθεσία είναι της Αργυρός Μουβάκη, ο ήχος και τα φώτα του Κωνσταντινού Πατσί. Βρετάκι, πού είναι φίλο μου ίσως ο σκηνοθέτης, ρε ζήλη να γίνουμε στην ξένη γυναίκα. Αλλά τέτοιος ήσουν μια ζωή λαπάς. Εντάξει, είναι γνωστός και το παιδί σου μήπως. Πάμε τώρα σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Κατεβάστε το στο κινητό σας. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα για το σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας, που είναι και ιδιαίτερα πλούσιας, με τη βοήθεια του συναδέλφου μου, του Μάκη Θεοδόρου. Μάκη, καλό απόγευμα. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί σήμερα και αύριο μάλλον, σήμερα και αύριο από τον Βόλο, βλέπουμε να δίνεται η μάχη των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Δημήτρης Κουτσούμπας ομιλία σήμερα στην παραλία στις 8.30. Νίκος Ανδρουλάκης στην Αγίου Νικολάου στις 8. Και αύριο στο Βόλο και συγκεκριμένα στη Νέα Ιωνία, από εκεί θα απευθύνει το δικό του κάλεσμα, θα βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ήρθαν όλοι μαζί, είδες, ούτε ραντεβούνα είχαν. Πραγματικά ήρθαν όλοι μαζί. Προφανώς έβαλαν κάτω τα νούμερα, είδαν τα στοιχεία και είδαν ότι συνολικά η Μαγνησία έχει μία πολύ μεγάλη στροφή προς τα δεξιά. Τρομερή στροφή. Και αυτό μάλλον πρέπει να τους προβληματίσει. Αλλά πριν προχωρήσουν στις συγκεντρώσεις, πρέπει να κάνουν και αναλύσεις επί της ουσίας. Δηλαδή, σήμερα έρχεται ο κύριος Κουτσούμπας, μιλάει στην παραλία. Πάρα πολύ καλά κάνει, ωραία, οργανωμένο του κουβέ. Σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις είναι άφταστο, δεν το συζητάμε.
μία πιο φτωχή έτσι συγκέντρωση θα έχει το Πασόκ στον Αγίου Νικόλα. Διότι πήγε σαν το φτωχό συγγενή στον πεζόδρομο του Αγίου Νικολάου. Είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο χώρος δεν ενδείκνεται για προεκλογική συγκέντρωση τώρα. Δεν προδιαθέτει για μεγάλα πράγματα. Προδιαθέτει για μικρά, μίζερα πράγματα. Η συγκέντρωση που έκανα στη Μεταμόρφωση δεν πήγε καλά. Τώρα φαίνεται ότι πήγαν έξω από άλλη εκκλησία. Μήπως ο Άγιος Νικόλας βοηθήσει περισσότερο. Μήπως δώσει τη φώτισή του, ναι, περισσότερο. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν. Μπορεί εκεί να ανάψει ένα κεράκι στον Άγιο Νικόλα, να του βοηθήσει λίγο περισσότερο, γιατί το Πασόκ πήρε μόλις 8%. Και μάλιστα είναι 3,5 μονάδες κάτω από το πανελλαδικό νούμερο. Τώρα αύριο έρχεται και ο κύριος Τσίπρας και πού αλλού θα πάει. Ας πούμε, θα πάει στη Μεγάλη Φτωχομάνα, στην Νέα Ιωνία. Θα περπατήσει στο Φαρδί και θα μιλήσει στο Μνημείο Αντίστασης, στη γέφυρα, στον Φαρδί. Ωραία όλα αυτά, αλλά μόνο με συγκεντρώσεις. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Τα κόμματα ήρθαν, κάναν συγκεντρώσεις, θα κάνουν και σήμερα, θα κάνουν και αύριο. Πρέπει όμως να αναφερθούν στη Μαγνησία. Ο κύριος Τσίπρας ήρθε στην παραλία και το μόνο που μας είπε είναι ότι δεν θα ιδιωτικοποιήσει το λιμάνι. Τίποτα. Δεν είπε απολύτως τίποτα. Και μάλιστα δεν μας είπε ότι δεν θα το ιδιωτικοποιήσει. Είπε ότι θα το ξανασκεφτεί αν θα το ιδιωτικοποιήσει. Τι θα το κάνει, δηλαδή τι θα το κάνει. Αυτό το μεγάλο λιμάνι στο κέντρο της χώρας. Να μας πει τι θα το κάνει. Θα ακύρωνε το διαγωνισμό. Θα το σκεφτεί αν θα το ιδιωτικοποιήσει. Έναν διαγωνισμό που έχει να κάνει με την ίδια τη βιωσιμότητα του λιμάνιου, έτσι. Με επενδύσεις, με θέσεις εργασίας. Ήρθε όμως να πει από το Βόλο ότι θα το ξανασκεφτεί και ενδεχομένως να ακυρώσει και το διαγωνισμό. Τι θα το κάνει όμως δεν ξέρουμε. Μείναμε. Μείναμε με το κενό. Θα το κρατήσει το δημόσιο. Τι θα το κάνει. Να το κάνει τι το δημόσιο. Θα έπρεπε λοιπόν να σκεφτούν τι δεν έκαναν για τη Μαγνησία. Όχι να έρχονται τώρα και να κάνουν συγκεντρώσεις. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα και από τον κύριο Ανδρουλάκη και από τον κύριο Κουτσούμπα και αύριο από τον κύριο Τσίπρα περιμένουμε να πούνε πράγματα για τη Μαγνησία. Εάν δεν μπουν πράγματα για τη Μαγνησία, δεν θα ανέβουν τα ποσοστά τους. Ήρθε ο Μητσοτάκης, υποσχέσεις έδωσε. Δεν έκανε κάτι συγκεκριμένο. Υποσχέσεις έδωσε. Αλλά αναφέρθηκε όμως ο Μητσοτάκης διεξοδικά, όχι σε όλα τα θέματα, αλλά αναφέρθηκε διεξοδικά σε κάποια θέματα που αφορούν το Βόλο, που αφορούν τη Μαγνησία. Είπε για το δικαστικό μέγαρο, είπε όμως. Κουτσά στραβά, είπε θα γίνει, δεσμεύτηκε. Ναι, είναι ζητήματα που έχουν δρομολογηθεί άλλωστε, δεν είναι μόνο υποσχέσεις. Κουτσά στραβά, εντάξει, δεν μόνο έτσι λένε, εγώ αυτό το δοκτήριο δεν πιστεύω κανέναν. Είπε για την ηλεκτροκίνηση, κουτσά στραβά, αναφέρθηκε στο θέμα. Έχουν δρομολογηθεί, είπε για το μουσείο της Αργούς, κουτσά στραβά, αναφέρθηκε στο θέμα, δεσμεύτηκε. Τι κουτσά στραβά, είναι δρομολογημένα αυτά τα έργα. Τι θα πει κουτσά στραβά. Εντάξει, άμα σου πω εγώ τώρα τι δρομολογήσεις έχω ακούσει από πολιτικούς, θα είχαμε φτάσει στο φεγγάρι τώρα. Αλλά αναφέρθηκε όμως. Όταν μιλάμε όμως για έργα με τις μελέτες τους, με τις χρηματοδοτήσεις τους, δηλαδή έχουν μπει σε δρόμο υλοποίησης. Όλα τα έργα που υπόσχονταν χρηματοδοτήσεις είχαν. Όταν τελειώσει η τετραετία. Θα πάμε λοιπόν στον κύριο Μητσοτάκη και θα τον τραβήξουμε από το μανίκι και μαζί και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα τους πούμε, ελάτε εδώ. Είχατε δεσμευτεί, είπατε συγκεκριμένα πράγματα. Τα κάνατε ή δεν τα κάνατε. Κάποια στιγμή δηλαδή στο τέλος της επόμενης τετραετίας θα υπάρχει ταμείο. Είπε λοιπόν ή έδωσε υποσχέσεις ή αναφέρθηκε διεξοδικά στο Βόλο. Δεν τα είπε όλα. Τον περιφερειακό απόξω-απόξω τον άφησε. Τον περιφερειακό από το Σωρό μέχρι και την παράκαμψη της Αγριάς ο Μητσοτάκης. Δεν τον έπιασε στο πρόγραμμά του επί της ουσίας. Και ενώ θα περιμέναμε να έρθει η αντιπολίτευση, η οποία ανέξοδα ως αντιπολίτευση που είναι, μπορεί ρε παιδί μου να υπόσχεται. Ήρθε ο Τσίπρας. Μπορεί να ασκεί κριτική. Είπε 10 πράγματα ο Μητσοτάκης. Και ο Τσίπρας είπε μισό. Κάποιος λοιπόν πρέπει στον κύριο Τσίπρα να εξηγήσει ότι αύριο που θα έρθει στη Μαγνησία, να μην κάνει βόλτες και να βάζει στεφάνια στην Δράκια και να πηγαίνει στη Σπύρα για καφέ. Με τους πιτσερικάδες. Πρέπει να μας πει τι θα γίνει με τον περιφερειακό ο κύριος Τσίπρας. Πρέπει να μας πει τι γίνεται με τις σύνδεσεις του Βόλου με τον Ε65. Πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του για το λιμάνι. Πρέπει να εξηγήσει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν έκανε τίποτα στο οδικό δίκτυο του Πηλίου.
πρέπει να μας πούν τι γίνεται με τη βιομηχανική περιοχή. Όλα αυτά είναι θέματα μεγάλα. Δεν είναι απλά. Ξέχασα και το σχέδιο Μητσοτάκη για το σιδηρόδρομο στην Αρχίαλο και τη σύνδεση τη σιδηροδρομική με το αεροδρόμιο. Μεγάλη υπόσχεση και αυτή. Ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση, υποσχέθηκε 5 πράγματα. Ήρθε η αντιπολίτευση, δεν υποσχέθηκε απολύτως τίποτα. Και μάλιστα φαίνονταν σαν να μην ήξεραν και τα θέματα του Βόλου. Τι περίμεναν να πάρουν μετά από το Βόλου οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Αναφέρθηκε το ΠΑΣΟΚ σε συγκεκριμένα πράγματα. Άκουσα κάποια πραγματάκια. Ίσως λίγο περισσότερο από τους άλλους, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει και μια ιστορία και ξέρει τα θέματα. Αλλά νομίζω ότι έπρεπε να τα τονίσει περισσότερο. Το ότι επί ΠΑΣΟΚ έγινε το Πανθεσσαλικό δεν φτάνει. Το επί ΠΑΣΟΚ εκείνου του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε ο επί Τζανί, Λεωνίδα Τζανί και Ροδούλα Ζήση, ο περιφερειακός δρόμος του Βόλου. Δεν το βλέπω το ΠΑΣΟΚ να το τονίζει και ιδιαίτερα. Περίμενα δηλαδή να βγάλει ονόματα προς τα έξω το ΠΑΣΟΚ και να τους πει ελάτε εδώ, να το ΠΑΣΟΚ ποιο είναι. Και... εγώ δεν είδα τη Ροδούλα της Ζήσης πουθενά. Εγώ μια φορά είδα τον Δημήτρη τον Πιτσιόρη να βγαίνει μπροστά. Γιατί δεν τους χρησιμοποιούν. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν ήρθε και αντί να τονίσει κάποια πράγματα, ήταν μίζερο, μαζεμένο, έπρεπε να είναι πιο προσεκτικό όπως και να το κάνουμε. Γι' αυτό πήρε και 8%. Τα είδα τα νούμερα αυτά και μου μαζευτήκαν όλοι μαζί σήμερα στο Βόλο. Καλά κάναν και έρχονται. Αλλά όμως θα πρέπει να μιλήσουν για τη Μαγνησία. Και να πάμε τώρα στον έτερο Καπαδόκη, στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ να ξέρει ότι Μεγαμπρούς δεν σώζει την κατάσταση. Εντάξει, να το ξέρουν αυτό. Μεγαμπρούς από τη Λάρισα. Γι' αυτό λοιπόν και είδαμε ένα πολύ μεγάλο αντάρτικο στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Ο δεύτερος, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός στους βολιώτες και το γνωρίζουν και είναι δικό μας παιδί, την επίσημη γραμμή του ΚΚΕ την έφτασε, τον άγγιξε. Για λίγο θα είχε σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και η κομματική γραμμή στο Βόλο δεν θα γίνονταν δεκτή. Θα έπρεπε λοιπόν το ΚΚΕ να τα δει αυτά. Εγώ δεν ξέρω αν τα είδαν ή δεν τα είδαν. Αλλά με συγκέντρωση και επίσκεψη απλά κουτσούμπα δεν λύνονται αυτά τα θέματα. Περιμένουμε πράγματα λοιπόν από τα τρία κόμματα που έχουν συγκεντρώσει σήμερα και αύριο. Θα τους βαθμολογήσουμε, θα τους αξιολογήσουμε. Εμείς εδώ θα είμαστε και τη Δευτέρα και θα πούμε εκείνος είπε αυτά, ο άλλος είπε τ' άλλα. Και οι πολίτες θα κάνουν ταμείο στην κάλπη μετά από κάνα δύο εβδομάδες. Αλλά να μην νομίζουν ότι περνάνε από το Βόλο, λένε πέντε αράδες και φεύγουν και τελείωσε υπόθεση. Να έρχονται διαβασμένοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Μάλιστα. Διαβασμένοι. Μάλιστα. Θα είμαστε εδώ λοιπόν, Μάκη, όπως το είπες, τη Δευτέρα να δούμε τι υπόθηκε. Γιατί τότε θα έχει μεγαλύτερη αξία αυτή η συζήτηση, όχι και τώρα δεν έχει, γιατί το ουσιαστικό είναι αυτό. Να μιλούν με συγκεκριμένα, να θέτουν συγκεκριμένα ζητήματα απέναντι στους πολίτες. Υποσχέσεις, όχι έργα. Υποσχέσεις, όχι έργα, δεν έκανε τίποτα. Υποσχέθηκε όμως πέντε πράγματα και οι υποσχέσεις ήταν πιο πολλές από το τίποτα της αντιπολίτευσης. Καλά, δεν είναι έτσι τώρα. Δεν ήρθε μόνο με υποσχέσεις, ήρθε με έργα που έγιναν στη διάρκεια της τετραετίας και στα οποία ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του έδωσε έμφαση. Λοιπόν, να σου πω τη Δευτέρα, γιατί περιμένει ο καλεσμένος. Όχι, να στα πω εγώ. Ο περιφερειακός δρόμος του Βόλου, το οδικό δίκτυο του Πηλίου, η σύνδεση του Βόλου με τον Ε65. Τι είναι, πέντε φανάρια που βάλανε στο λιμάνι. Ποια είναι τα έργα. Το κάνω λόγω πίεσης. Μην παίρνουν αέρα οι δεξιοί επειδή πήραν 44%. Υποσχέσεις δώσανε. Επιταγή είναι. Θα δούμε αν θα είναι καλυμμένη ή όχι την επόμενη τετραετία. Ναι. Ποιος προχώρησε δηλαδή την αξιοποίηση του λιμανιού. Κανένας. Και επί Νέας Δημοκρατίας κοιμούνται με τα τσαρούχια. Παίζανε επί δύο χρόνια αν θα φέρουν τα βαπόρια από το πολεμικό ναυτικό ή όχι. Ποιος προχώρησε τη διαδικασία. Και μας λέγανε ότι δεν έχει αξία το λιμάνι του Βόλου. Και όταν κάναν το διαγωνισμό με τρία χρόνια καθυστέρηση, ήρθαν 8 τεράστια τμήματα. Βουρκώσαν τα μάτια τους από τη συγκίνηση, ανοίξαν και το στόμα σαχάκες και λέγανε ήρθανε τόσο μεγάλα επενδυτικά σχήματα για το Βόλο. Από κυβέρνηση είσαι. Εγώ θα σου πω, δεν έπρεπε να ξέρεις. Γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν υπήρχαν, είδες κάτι τίποτα. Να κινείται. Οι προηγούμενοι δεν κάναν τίποτα. Γι' αυτό και πήγαν από εκεί που ήρθαν. Λοιπόν, επειδή έχουμε πίεση χρόνου... Επειδή έχουμε πίεση χρόνου, μόνο και μόνο αυτός είναι ο λόγος. Γεια σου, τη Δευτέρα εδώ, Μάκη, θα τα ξαναπούμε. Γεια σου και σε εσένα.
Και τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στα στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα στη Λάρισα τον κύριο Θανάση Μαμάκο, που είναι υποψήφιος δήμαρχος Λαρισαίων, γνωστός δικηγόρος. Καλησπέρα σας, κύριε Μαμάκο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κυρία Σαμακοβλή, σε εσάς και στους τηλεθεατές του Άστρα. Έχουν ανέβει οι εντάσεις, έτσι έχουν ανάψει τα αίματα και για τις νέες κάλπες των εθνικών εκλογών στις 25 Ιουνίου. Παρακολουθείτε και εσείς και φυσικά όλοι μας το τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα με την αντιπαράθεση έτσι των κομμάτων. Έχουμε όμως μπροστά τον Οκτώβριο και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και εσείς ανεβάζετε, ζεσταίνετε τις δικές σας μηχανές, κύριε Μαμάκο, έτσι. Ακριβώς. Έχετε μπει δυναμικά και συνεχίζετε δυναμικά. Ακριβώς, όπως το λέτε, και είναι γεγονός ότι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, όπως αναφέρατε και προηγουμένως με τον συνάδελφο, τον συνάδελφό σας, τον κύριο Θεοδόρο, θα επηρεάσει σαφώς και σε αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου. Γιατί κατά την άποψή μου αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες, κυρία Σαμακοβλή, ιδίως μετά από τις κρίσεις που βιώσαμε σαν ελληνική κοινωνία, την οικονομική κρίση, την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, είναι η συνέπεια λόγων και έργων. Αυτό ναι, είναι το και γιατί λέτε ότι θα επηρεάσουν τις αυτοδιοικητικές? Γιατί ακριβώς είναι και αυτό που έχουμε στοχεύσει σαν κριτική στον απερχόμενο δήμαρχο, τον κύριο Καλογιάννη, ο οποίος, ας πούμε, όλο το προηγούμενο διάστημα έταξε πολλά για την πόλη της Λάρισας και δεν έκανε τίποτα. Έταξε πολλά για το κυκλοφοριακό που έχει οξυνθεί και δεν μπόρεσε να δώσει λύσεις. Έταξε πολλά για το θέμα των συνοικιών και έχει περιοριστεί στον καλοπισμό του κέντρου. Υπάρχει μια σειρά τέτοιων γεγονότων τα οποία τα εστιάζουμε εμείς και τα μεταφέρουμε στους πολίτες. Αλλά υπάρχει και μια άλλη παράμετρος η οποία είναι σε άμεση συνάρτηση με αυτό που συζητάμε και έχει να κάνει με μια άλλη ανακολουθία του απερχόμενου δημάρχου που έχει και συνίσταται στο γεγονός ότι ο κύριος Καλογιάννης είναι ο εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ τόσο στο Δήμο Λαρισαίων όσο και στην ΚΕΔΕ που έχει το επίσημο χρήσμα. Και να θυμίσω ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που με πανηγυρικό τρόπο, με κάθε επισημότητα έδωσε τη στήριξη στον κύριο Καλογιάννη 2 μήνες περίπου πριν από σήμερα. Ωστόσο, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου, ο κύριος Καλογιάννης έσπευσε να πάρει αποστάσεις από το κόμμα που τον στήριζε. Με ποιο τρόπο πήρε αυτές τις αποστάσεις? Γιατί θεωρείτε ότι είναι κακό ένας υποψήφιος δήμαρχος να έχει μια στήριξη κόμματος ή κομμάτων? Όχι καθόλου. Ίσα-ίσα. Εγώ σέβομαι τα ιδεολογικά πιστεύω του καθενός. Αυτό όμως που δεν μπορώ να ανεχτώ εγώ και υποθέτω και οι περισσότεροι οι πολίτες της Λάρισας είναι ο οπορτουνισμός. Δηλαδή, όποτε μας συμφέρει να είμαστε με κάποιο κόμμα και όποτε μας συμφέρει να είμαστε υπερκομματικοί. Όταν λοιπόν ο κύριος Καλογιάννης είδε ότι το κόμμα που το στήριξε, το στηρίζει, τον ανέδειξε, αποτελεί εμπόδιο στις επιδιώξεις του, έσπευσε να παρουσιάσει το μανδύα του υπερκομματικού. Δηλαδή, λέτε ότι σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε άλλα ποσοστά στις εκλογές, δεν θα κινούνταν με τον ίδιο τρόπο ο κύριος Καλογιάννης? Είναι βέβαιο αυτό. Από εκεί και πέρα, επανέρχομαι σε αυτό που είπα, ότι όπως και στις εθνικές εκλογές, έτσι και στις αυτοδιοικητικές, οι πολίτες κρίνουν τη συνέπεια λόγων και έργων. Αυτό θα κάνουν και τον Οκτώβριο στις αυτοδιοικητικές εκλογές και θα κρίνουν με βάση τα πεπραγμένα 2 συνεχόμενων θητιών του κυρίου Καλογιάννη, οι οποίες κατά την άποψή μου βρίθουν ακατάσχετης υποσχεσιολογίας και τίποτα περισσότερο. Δηλαδή δεν υπάρχει έργο, λέτε? Σαφώς και έχουν γίνει έργα. Εμείς δεν μηδενίζουμε τίποτα, όπως κάνανε στην αρχή της θητείας τους ο κύριος Καλογιάννης και η δημοτική του ομάδα, που ήρθανε και μηδενίσανε το έργο της προηγούμενης δημοτικής αρχής, του κυρίου Τζανακούλη, λέγοντας ότι δεν γίνανε τίποτα και ότι ξεκινήσαμε από το μηδέν. Σαφώς και έχουν γίνει ενέργειες στη θετική κατεύθυνση και πάνω σε αυτές κάθε επόμενη δημοτική αρχή οφείλει να χτίζει και να αναδεικνύει το έργο των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Ωστόσο, βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα μια υποσχεσιολογία που ως διαμαγείας λίγους μήνες πριν τις εκλογές βλέπουμε να επαναλαμβάνονται και να εξαγγέλλονται τα ίδια και τα ίδια. Επομένως, υποστηρίζεται ότι όταν θα γίνει ταμείο στο τέλος της θητείας θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα, δηλαδή δεν θα είναι ότι έχει δεσμευτεί η Δημοτική Αρχή. Αυτό είναι, όχι αυτό που πιστεύω εγώ μόνο, αυτό είναι
το πιστεύω των περισσότερων συμπολιτών μας. Αυτό εισπράττουμε στην καθημερινή μας επαφή με τον κόσμο. Ναι. Γιατί αυτό είναι σημαντικό, κυρία Σαμακουβλή, η καθημερινή επαφή με τον κόσμο. Να πέσεις κοντά στον πολίτη, να νιώσει ο πολίτης ότι ο επόμενος δήμαρχος, τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής είναι δίπλα τους. Αυτό θέλουν, ναι, και αυτό επιδιώκουμε με τις καθημερινές μας επαφές στις συνοικίες της πόλης, οι οποίες είναι παραμελημένες. Δυστυχώς η Λάρισα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να υπάρχει μια ανάπτυξη δύο ταχυτήτων. Απ' τη μια είναι το κέντρο το οποίο καλοπίζεται με διάφορες, με τους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και τα υπόλοιπα συνοδά έργα στα πλαίσια του ΣΒΑΚ. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν οι συνοικίες της πόλης οι οποίες πραγματικά είναι παραμελημένες. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι με κάποιες ασφαλτοστρώσεις στα πλαίσια αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης δίνουμε την δέουσα σημασία στις συνοικίες. Άρα σε τι λέτε ότι θα υστερεί το έργο της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει? Ότι δεν υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη της πόλης. Βρίσκεται κάποιος στο κέντρο της πόλης, στην οδό Μεγάλο Αλεξάνδρου, όπως γνωρίζετε, που είναι στην κεντρική πλατεία, και πηγαίνει αντίστοιχα σε μια περιοχή στον Άγιο Θωμά ή στη συνοικία του Ναμπελοκήπων ή στη Νέα Σμύρνη και νιώθει ότι δεν είναι πολίτης της ίδιας πόλης, δεν βλέπει την ίδια πόλη. Αυτό είναι, ότι δεν υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη της πόλης μας. Και αυτό είναι η δική μου δέσμευση. Να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη. Να νιώσουν όλοι οι πολίτες της Λάρισας πολίτες της ίδιας πόλης. Από αυτό θα ξεκινήσετε εσείς. Είναι το πιο σημαντικό για μας, το λέμε σε όλους τους τόνους καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και θα συνεχίσουμε στην πορεία και θα το εξειδικεύσουμε με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι στο στάδιο της κατάρτισης, το οποίο θα επικοινωνηθεί το επόμενο διάστημα στους πολίτες και θα είναι ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο και κοστολογημένο. Αν δεν είχαμε τώρα τις δεύτερες εθνικές εκλογές, θα είχατε ξεκινήσει ήδη σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι, να παρουσιάζετε προγράμματα. Αλλά εννοείται. Δεν θέλετε να υπάρξει. Θα χαθεί αν παρουσιαστεί αποσπασματικά και μέσα στο κυκαιώνα εισαγωγικά των εθνικών εκλογών, που εκ των πραγμάτων έχει το μονοπόλιο, μεγαλύτερο μάλλον μέρος της δημοσιότητας. Αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές όμως γίνεται η παρουσίαση του προγράμματος. Όλο αυτό το διάστημα εμείς έχουμε την κατάρτιση και του συνδυασμού, ο οποίος συνδυασμός μας απαρτίζεται από νέους κυρίως ανθρώπους, οι οποίοι δεν κατοικούν στο παρελθόν της πόλης, κυρία Σαμακουβλή, αλλά βλέπουν το μέλλον της πόλης. Αυτό έχει να κάνει με τις ηλικίες? Όχι απαραίτητα με τις ηλικίες. Είναι με τον τρόπο σκέψης, είναι με τον τρόπο που πώς αντιλαμβάνεται κάποιος το μέλλον της πόλης του. Γιατί βλέπουμε ότι, κατά την άποψή μας τουλάχιστον, ότι η Δημοτική Αρχή πορεύεται χωρίς πρόγραμμα, χωρίς όραμα, χωρίς σχέδιο. Η πόλη της Λάρισας έχει χαρακτηριστικά πληθυσμιακής έκρηξης. Ωστόσο, δεν βλέπουμε αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι εξυπηρετούσαν την πόλη όταν ήταν ο πληθυσμός 50 και 60.000 κάτοικοι και σήμερα έχουμε φτάσει στους 160.000 κατοίκους και δεν έχουν γίνει καινούργιοι δρόμοι, αλλά ίσα-ίσα στα πλαίσια του ΣΒΑΚ έχουν μειωθεί, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Έχουν μειωθεί όμως για να γίνουν πεζόδρομοι. Σαφώς. Και οι πεζόδρομοι είναι κάτι πολύ όμορφο. Ναι, διαφωνείτε εσείς αυτό το σχεδιασμό? Καθόλου. Ίσα-ίσα του ΣΒΑΚ είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν είναι μια συγκοινωνιακή μελέτη απλά. Είναι ένα master plan, ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο όμως έχει πολλά σημεία εφαρμογής. Το ζήτημα είναι ότι στα πλαίσια του ΣΒΑΚ έπρεπε να εξασφαλιστούν και περιφερειακά πάρκινγκ από την πρώτη στιγμή. Άρα μιλάτε για τα συνοδά έργα, όχι ότι διαφωνείτε με το σχεδιασμό, γιατί μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν κινηθεί χρόνια τώρα, έτσι, δεκαετίες πριν. Δεν διαφωνούμε καθόλου με τη φιλοσοφία του ΣΒΑΚ, διαφωνούμε και το έχουμε δηλώσει επανειλημμένως και δημόσια με την αποσπασματική υλοποίησή του. Να, και επίσης έχουμε ζητήσει επανειλημμένα και εμείς και άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης την αναθεώρηση του ΣΒΑΚ. Να δούμε τι ζητούσαμε, ποιους στόχους είχαμε βάλει, τι πετύχαμε τελικά, τι πρέπει να διορθώσουμε. Ωστόσο, η Δημοτική Αρχή εμένει στην υλοποίηση ενός σχεδίου το οποίο το υλοποιεί κατά το δικό της μόνο τρόπο. Το συνδυασμό σε τι ποσοστό έχει συμπληρωθεί? Σε ένα ποσοστό 95% σχεδόν. Α, έχετε φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του συνδυασμού και το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει μεγάλη προσφορά ανθρώπων που θέλουν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή. Είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά με έχει εκπλήξει αυτό, δεν το περίμενα. Γιατί όταν... Άρα στην ουσία δεν έχετε κενά να συμπληρώσετε, απλά έχετε μείνει στο 95% για να δείτε μεταξύ των ενδιαφερομένων. Υπάρχουν συμπολίτες μας, τους οποίους και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον τους, ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου, που θέλουν να συμπορευτούν μαζί μας, να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε και έρχονται άβολα, κυρία Σαμακουβλή, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, να νιώσουν ότι κάποιος τους εμπνέει
για να μπορέσουν να κάνουν την πόλη τους καλύτερη. Εγώ, κύριε Σαμακοβλή, θέλω να γίνω ο δήμαρχος που κάνει σωστά τη δουλειά του, που εξυπηρετεί τα θέλω των πολιτών της πόλης της Λάρισας, τίποτα παραπάνω. Θέλω τη Λάρισα σε ρόλο πρωταγωνιστή και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαμάκο. Θα τα λέμε συχνά στον δρόμο προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Να είστε και εσείς καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, σε ένα ακόμη πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε τώρα να δούμε το θέμα των σημαντικότατων εγκλήψεων που έχουμε σε οδηγούς ασθενοφόρων αλλά και σε διασώστες. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις μιλάμε ακόμη και για οδηγούς ασθενοφόρων στα κέντρα υγείας πάρα πολλών περιοχών και φυσικά και στη Μαγνησία. Ένα θέμα που έρχεται στην επικαιρότητα πάλι με τον ίδιο βίαιο αλλά και τραγικό τρόπο μετά τις απώλειες ανθρώπινων ζώων. Και αυτό γιατί δεν μπορούσαν να κινηθούν έγκαιρα ασθενοφόρα για τα περιστατικά. Πάμε να καλωσορίσουμε μαζί μας την γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων στα Κέντρα Υγείας της Μαγνησίας, την κυρία Νέλη Χονδρογιάννη, για να δούμε πώς διαμορφώνεται. Κυρία Χονδρογιάννη, καλό σας απόγευμα. Πώς διαμορφώνεται τούτη την ώρα που μιλάμε η κατάσταση, διότι πολλές φορές, πολύ συχνά, τα έχουμε πει, έχουμε μιλήσει για αυτές τις ελλείψεις. Κυρίως συζητάμε το θέμα όποτε ξεκινά το καλοκαίρι και αυξάνεται η τουριστική κίνηση προς νησιά και προς πολλές περιοχές. Αλλά τα κενά αυτά υπάρχουν και προβληματίζουν τα κέντρα υγείας χειμώνα-καλοκαίρι, διαρκώς. Είναι ένα ζήτημα που αναδεικνύεται. Έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή, να καταγράψουμε στα κέντρα υγείας του νομού. Το κέντρο υγείας Αργαλαστής είναι με καλή κάλυψη. Μετά όμως από πολλά περιστατικά που έγιναν και στην περιοχή του Νοτίου Πηλίου, με διακομιδές καρότες, με θανάτους, την προηγούμενη χρονιά, μετά από όλα εκείνα τα περιστατικά και αφού είχαν αναδειχθεί μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, καταφέραμε να καλύψουμε. Η Πέμπτη Υγειονομική Περιφέρεια κάλυψε τα κενά αυτά με επικουρικό προσωπικό. Ναι. Με ΟΕΤ και με έναν μόνιμο. Συνεπώς... αποπληρώματα που είχαμε. Συνεπώς έχουμε όλες τις βάρδιες εκεί καλυμμένες. Θέλω να πιστεύω ότι... Όλες. Έχουμε μια πολύ καλή κάλυψη. Είναι τόσο δύσκολο αυτό το πράγμα, έτσι, να ρωτιόμαστε σαν σωματείο και σαν σύλλογος να γίνει και στα υπόλοιπα κέντρα υγείας. Στο κέντρο υγείας Αγοράς έχουμε 4 βάρδιες. Έχουμε ακάλυπτες περίπου 15 βάρδιες το μήνα. Θέλουμε 6 άτομα για να έχουμε βάρδιες καλυμμένες 100%. Στο κέντρο υγείας Βαλεστίνου έχουμε 3 ανθρώπους που καλύπτουν 3 βάρδιες, που σημαίνει ότι έχουμε 20 βάρδιες το μήνα κάλυπτες. Mm-hmm. Ο Αλμυρός έχει μια καλή κάλυψη, η Σκόπελος έχει 4 πληρώματα, άρα υπάρχουν κενά και εκεί, και η Σκιάδος έχει μια καλή κάλυψη, θα λέγαμε, δηλαδή δεν θα βρούμε κενά, γιατί έχει και σταθμό ΕΚΑΒ, έχει επικουρικό, έχει και μπλοκάκι, έχει και 2 μόνιμους στις βάρδιες. Τώρα, άσχετα με το πώς είναι οι άνθρωποι αυτοί στις υπηρεσίες, είτε είναι με μπλοκάκι, είτε είναι με επικουρικό προσωπικό, είτε είναι μόνιμο προσωπικό, το βασικό είναι να καλύπτουμε πλέον τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής που εδρεύουν αυτά τα συγκεκριμένα κέντρα υγείας. Πολύ φοβάμαι με το κέντρο υγείας Βελεστίνου και τις πολλές ακάλυπτες βάρδιες, το κέντρο υγείας Αγοράς με τις πολλές ακάλυπτες βάρδιες, θέλω να πιστεύω, εύχομαι, να μην ακουστούν περιστατικά τα οποία θα έχουν δυστυχώς άσχημο τέλος. Εσείς, κυρία Χονδρογιάννη, δεν χαίρεται όταν ακούει για τέτοια περιστατικά, είτε ακούει στη δική του περιοχή, είτε ακούει σε άλλες περιοχές. Εσείς, λυπόμαστε πάρα πολύ. Κυρία Χονδρογιάννη, θέλουμε να εκφράζουμε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των...
Το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα ότι αυτά τα ζητήματα, ζητήματα ζωής και θανάτου, δεν λύνονται με ευχές. Έτσι, δεν μπορούμε να ευχόμαστε να μην συμβούν περιστατικά στις ώρες που είναι ακάλυπτα από οδηγούς στα ασθενοφόρα. Δεν, δηλαδή, είναι μια φωνή απόγνωσης που διαρκώς βγάζουν οι περιοχές που βρίσκονται περιφερειακά των αστικών κέντρων. Δεν μπορούμε να παίζουμε ζωές κοροναγράμματα. Αλλά αν μου επιτρέπετε να βάλετε μια άνω τελεία, γιατί περιγράψατε τα κενά που έχουμε τώρα κατά κέντρο υγείας σε σχέση με τους οδηγούς ασθενοφόρων. Στην Αλόνισο έχουμε μόλις έναν οδηγό να καλύπτει όλες τις βάρδιες του ασθενοφόρου, με αποτέλεσμα εκεί, όταν δεν υπάρχει οδηγός, να κάνουν τον οδηγό του ασθενοφόρου είτε ο δήμαρχος του νησιού είτε ο αντιδήμαρχος. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δήμαρχο της Αλονίσου, τον κύριο Πέτρο Βαφίνη. Κύριε δήμαρχε, καλό σας απόγευμα. Τηλεφωνικά τον έχουμε. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Επανέρχεται τώρα στην επικαιρότητα, δυστυχώς, μετά από τραγικά περιστατικά, αυτό το ζήτημα των μεγάλων ελλείψεων. Και έρχεστε κι εσείς να μας θυμίσετε ότι καλύπτει μία μόλις βάρδια ένας οδηγός, και όταν δεν υπάρχει καλυμμένη βάρδια, είτε εσείς είτε ο αντιδήμαρχος μπαίνετε στο τιμόνι για να μεταφέρετε περιστατικά. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι αυτό δεν συμβαίνει χτες ή πέρυσι ή πρόπερσι. Συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το πρόβλημα είναι καλά κρατεί. Όπως το είπατε, και ο οδηγός ο συγκεκριμένος καλύπτει, όχι καλύπτει όλες τις βάρδιες, καλύπτει μόνο μία βάρδια από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 2.30-3 το μεσημέρι. Όλες οι υπόλοιπες ώρες, οι υπόλοιπες ημέρες, αργίες, Σαββατοκύριακα κλπ. Κλπ. Καλύπτονται δυστυχώς από τον αντιδήμαρχο. Και όταν ο αντιδήμαρχος, επειδή τυχαίνει να είναι και πυροσβέστης, όταν ο αντιδήμαρχος έχει υπηρεσία, το καλύπτω εγώ. Νομίζω ότι χρειάζεται να μας περιγράψετε σκηνικά που έχετε ζήσει, γιατί για παράδειγμα, αν εσείς οδηγήσατε το ασθενοφόρο για να φτάσετε σε ένα σημείο που έχει γίνει τροχαίο, αναρωτιόμαστε δηλαδή πώς μόνος σας εσείς θα επιβιβάσετε στο ασθενοφόρο έναν τραυματία. Ακριβώς, καταρχήν να πούμε αυτό που κάνω και εγώ και ο αντιδήμαρχος. Πρώτον, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι δεν είμαστε διασώστες. Έχουμε πάρει κάποια μαθήματα, αλλά δεν είναι αρκετά αυτά για να εμάς, άλλο είναι το επαγγελμά μας, άλλο είναι η δουλειά μας. Αλλά σε περίπτωση κάθε φορά ερχόμαστε σε ένα μεγάλο δίλημα. Όταν λοιπόν σε παίρνει ο γιατρός από το περιφερειακό ιατρείο και σου λέει δεν έχω άνθρωπο να οδηγήσω ασθενοφόρο, ρισκάρεις και βάζεις πολλά πράγματα και κινδυνεύουμε και εμείς οι ίδιοι. Εννοείται ότι και εσείς βρίσκεται. Είναι επικίνδυνο. Αυτό καλό θα είναι, βεβαίως το έχουμε πει χρόνια, σας είπα, είναι, η κατάσταση ήταν δύσκολη. Ιδιαίτερα με το COVID, τα δύο χρόνια με το COVID, όλες τις διακομιδές, επειδή ο αντιδήμαρχος είχε κάποιο μικρό πρόβλημα, τις έκανα μόνος μου και τυχαίναν όλες βράδια, απογεύματα κλπ. Αυτό έχουμε επανειλημμένο ζητήσει από το ΕΚΑΒ. Εμείς έχουμε πει ότι μπορούμε έστω το καλοκαίρι να καλύπτουμε διαμονή για κάποιους διασώστες. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί τίποτα. Επειδή συνομιλούμε εδώ με την κυρία Χονδρογιάννη, μας περιέγραψε ότι σε άλλα κέντρα υγείας έστω βοηθητικό επικουρικό προσωπικό έχει τοποθετηθεί. Απορούμε στην Αλόνισο γιατί τόσα χρόνια, γιατί λέτε ότι είναι πολλά χρόνια αυτό το ζήτημα. Και πάρα πολλά χρόνια, και μάλιστα αν μου επιτρέπετε να διευκρινίσω ότι και ο οδηγός που είναι αυτή τη στιγμή δεν υπάγεται στις δυνάμεις του ΕΚΑΒ. Είναι ένας οδηγός απλός ασθενοφόρου, ο οποίος υπηρετούσε στο Αχιλλοπούλιο νοσοκομείο, και με αυτή την θέση είναι εκεί, δεν είναι καν διασώστης. Έχει πάρει βέβαια κάποια μαθήματα, εν πάση περιπτώσει, αλλά τώρα οι διασώστες των ασθενοφόρων είναι και οδηγοί και έχουν περισσότερες γνώσεις από έναν απλό οδηγό. Επομένως και εσείς, είτε είστε εσείς στο τιμόνι του ασθενοφόρου, δήμαρχος, στο τιμόνι του ασθενοφόρου, είτε είναι ο αντιδήμαρχος, είτε είναι ο οδηγός που έχει πάρει κάποια μαθήματα, πηγαίνοντας σε ένα περιστατικό, κάνετε το σταυρό σας. Κάνουμε το σταυρό μας και σας λέω,
ερχόμαστε σε δίλημα πολλές φορές. Το καταλαβαίνουμε. Τι να κάνεις, να αρνηθείς, να πεις δεν πάω. Το καταλαβαίνουμε. Ή όταν πάω μου συμβεί κάτι στο δρόμο, θα πει μετά ο εισαγγελέας, να το πω πιο ψυχρά, γιατί πήγατε κύριε, έχετε καμιά δουλειά, έχετε γνώσεις, γιατί πήγατε. Έτσι, γιατί πρέπει να το κατανοήσουν όλοι όσοι μας παρακολουθούν, δεν είναι κάτι απλό αυτό που κάνετε. Μπορεί να βρείτε πραγματικά τον πελά σας. Βάζοντας σε κίνδυνο, έτσι, αλλά σας είπα, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο δίλημα. Τι να κάνω, να πάω ή να αρνηθώ. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το απαντήσουν και να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία. Σας το λέω και πριν, δεν είναι θέμα εθελοντισμού. Είναι το να κάνεις κάποιο άλλη έτσι προσφορά ως αιρετός. Μπορεί να το κάνεις. Αλλά το θέμα είναι επικίνδυνο, δύσκολο, εξειδικευμένο και μπορεί να συμβούει, να συμβεί το οτιδήποτε. Κύριε Δημαρχέ. Και ο αντιδήμαρχος, ξέρετε, βάζει, και ο αντιδήμαρχος να το πούμε, ότι επειδή είναι στην πυροσβεστική, και αυτός βάζει σε κίνδυνο τη δουλειά του. Εννοείται. Γιατί είναι πυροσβέστης. Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω, μήπως με αυτό που έχετε κάνει και το κάνετε γιατί μπαίνετε σε αυτό το δίλημα και πραγματικά θέλετε να βοηθήσετε έναν συνάνθρωπό σας, δηλαδή και εσείς δεν μπορείτε να σκεφτείτε και το κατανοούμε όλοι ότι κάποιος θα χρειαστεί τη βοήθειά σας και δεν θα μεταβείτε, μήπως κατά κάποιο τρόπο έχουν επαναπαυτεί οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες σε αυτό, σου λέει, που φυσικά είναι απαράδεκτο. Έχει περάσει και αυτό από το μυαλό μου, ναι. Ίσως. Ίσως, αλλά να σας πω και θα το πω πολλές φορές, εάν κληθούμε και δεν πάμε και γιατί δεν υπήρξε κάποιος να μεταφέρει τον ασθενή, αντιλαμβάνεστε, εγώ σας λέω τι τύψεις θα νιώθουμε γιατί δεν το κάναμε. Σε απόλυτο βαθμό το αντιλαμβανόμαστε. Ίσως να σώζαμε αυτή την ανθρώπινη ζωή. Σε απόλυτο βαθμό το αντιλαμβανόμαστε. Απλά το σχολιάζω γιατί πρέπει αν υπάρχει, αν τυχόν υπάρχει, να απομακρυνθεί από τη λογική, από το μυαλό κάποιον ότι εντάξει, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος καλύπτουν αυτό το κενό. Είναι απαράδεκτο να συμβαίνει. Νομίζω ότι αν κάποιος επαναπάβεται, κακώς επαναπάβεται, και αν πιστεύω ότι okay, κάνουμε τη δουλειά μας με αυτούς τους δύο ανθρώπους, πάλι κακώς το πιστεύει. Θα πρέπει αυτοί που είναι οι υπεύθυνοι να το βγάλουν από το μυαλό τους. Εσείς όλα αυτά τα χρόνια που έχετε αναγκαστεί να οδηγήσετε το ασθενοφόρο, γιατί το κάνετε εξ ανάγκης, το κάνετε γιατί θέλετε να βοηθήσετε έναν συνάνθρωπο. Θυμάστε έτσι κάποιο περιστατικό πολύ έντονα που ήταν πολύ δύσκολο και για εσάς να το διαχειριστείτε, γιατί δεν είστε διασώστης. Κοιτάξτε, εγώ έχω μεταφέρει και ασθενή με COVID, έχω μεταφέρει και τροχαίο ατύχημα, όπου ευτυχώς ήταν ο γιατρός και μάλιστα δεν είχαν και άνθρωπο και το φορείο το μετάφερα εγώ και γιατρός, δηλαδή δύο άτομα. Και ευτυχώς που ήρθε εκεί, που ήταν ο γιατρός μαζί μου, διότι ο άνθρωπος είχε χτυπήσει, έπρεπε να γίνουν οι σωστές διαδικασίες, να πουν τα κολάρα του, ξέρετε, σε ένα τροχαίο δεν αγγίζουμε τον ασθενή. Αν δεν ξέρεις πώς τον αγγίξεις. Εγώ τουλάχιστον αυτό που κάνω είναι να βοηθήσω, να οδηγήσω και να μεταφέρω μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να προσφέρω ιδιαίτερες βοήθειες. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε μετά από πολλά χρόνια. Καταρχάς δεν μπορούν οι κάτοικοι ούτε οι τουρίστες στα νησιά μας που συγκεντρώνουν τόσο κόσμο να ζουν και να κινούνται ούτε με την ελπίδα ούτε με τις ευχές. Πρέπει αυτές οι θέσεις... Πάντως είναι αναγκαίο να υπάρχει τουλάχιστον έστω δύο βάρδιες τουλάχιστον για το καλοκαίρι, τους μήνες από Μάιο όσο είναι η τουριστική σεζόν, διότι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά, έχουμε τροχέα πολλά, έχουμε κάποια στη θάλασσα, πνιγμούς, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Βέβαια, και μας κάνει εντύπωση... Και μας κάνει εντύπωση γιατί είπατε ότι βάρδια... Πάρα πολλά περιστατικά, τσιμπήματα, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα περιστατικά τα οποία χρήζουν μεταφορά του ασθενοφόρου να πάει τουλάχιστον στο κέντρο υγείας και από το κέντρο υγείας να πάει στο
στο σκάφος ή στο ελικοδρόμιο για την διακομιδή του ασθενούς. Και μας κάνει εντύπωση, κύριε Δήμαρχε, αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι είναι η βάρδια η πρωινή καλυμμένη από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Σαββατοκύριακο, καθόλου το 24ωρο, ακάλυπτες οι βάρδιες, που συγκεντρώνει και περισσότερο κόσμο το νησί. Για γιορτές, αργίες κλπ. Κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα. Μάλιστα. Πλώς είναι Δευτέρα, Παρασκευή, 7-7.30 ώρα πια η δουλειά το παιδί μέχρι τις 3 ώρα. Κύριε Βαφίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Σας εύχομαι πραγματικά. Έτσι, πραγματικά, γιατί έχετε καλά, και αυτό το φορτίο πάνω σας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς όμως θα κλείσουμε σε αυτό το σημείο την εκπομπή. Ναι, δυστυχώς χάσαμε την σύνδεση που είχαμε με την κυρία Χονδρογιάννη. Δεσμευόμαστε ότι θα δώσουμε συνέχεια από εβδομάδα σε αυτό το θέμα και θα την ξανακαλέσουμε. Θα έχουμε το χρόνο να συνομιλήσουμε μαζί της. Λοιπόν, εμείς θα σας χαιρετήσουμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα που έρχεται στις 3 ακριβώς το μεσημέρι. Από όλους μας, κυρίες και κύριοι, ευχές για ένα πολύ καλό απόγευμα και ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά σε όλους.